φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Για τον Ποπάι δεν λέει αυτό το. Γι' αυτό λατρεύω Γιάννη Χιλιτίδη, ρε φίλε. Γιατί με το που με είδε ότι τα μάτια είναι γλαρωμένα, ναι, σε πετάει την ένεση να πούμε και σε ξεσηκώνει. Όχι ένεση, ενέσα. Ενέσα. Γεια σου Κωστάκη, φίλε μου, κουμπάρε μου, αδερφέ μου, κολλητέ μου. Και με στεναχώρεσες προηγουμένως. Τι? Ότι τώρα που θα βάλουν διόδια στο Ρεόκαστρο, ναι, ρε, δεν θα άρχισε πια στο Μετρόπολη στα βράδια να ναι, ρε φίλε, ναι. Δηλαδή εντάξει. Και άμα θα πάμε είναι... με τον Κοφίδη, ναι, και θα πούμε δεν πληρώνω, θα πηγαίνουμε, θα ανοίγει ο Κοφίδη στην μπάρα, ναι, θα κρύβουμε την πινιακίδα από το Κόρτομα, ναι, πρώτη, δευτέρα, τρίτη, 12,7%, εντάξει, εντάξει. Πιάσε μας να πούμε. Κοίταξε να δεις, είναι αλητή αυτό το πράγμα. Έχει περικυκλωθεί ολόκληρη η Μακεδονία με διόδια. Για να πας στην Πιερία να κάνεις τον μπανάκι σου, πρέπει να περάσεις, ρε φίλε, από 450 διόδια να πούμε. Να μπεις, να βγεις, να πληρώσεις. Και τώρα, άντε, εμείς που είμαστε επαγγελματίες, θα έρθουμε και στη Θεσσαλονίκη από τον Περιφερειακό. Ναι, θα τα πληρώσουμε τα ρημάδια, τα διόδια. Ναι, ο ανθρωπάκος που έρχεται από τα Διαβατά για να πάει στον Παπαγεωργίου να κάνει αιμοκάθαρση, ναι, τρεις φορές την εβδομάδα. Δευτέρα, Τετάρτη. Δεν σκέφτηκαν αυτοί οι άνθρωποι ότι τα διόδια εκεί πέρα είναι ένα βάρος για αυτά τα άτομα? Όχι, τους ενδιαφέρει το κύριο. Δεν σκέφτηκαν ότι εκείνος ο δρόμος του Ορεοκάστρου είναι μια βαλβίδα ανακούφισης για τον Περιφερειακό, για να αναπτυχθούν λίγο οι ταχύτητες, να ξεμπλοκαριστεί? Και έχοντας τα διόδια εκεί θα σταματάει το ένα αυτοκίνητο πίσω το άλλο και θα έχουμε μποτιλιαρίσματα. Αν δεν τους ενδιαφέρει. Άμα φύγει καμιά ταλίκα όμως με κανένα Τούρκο και φάει κανέναν μπαμπέσικα εκεί πέρα μέσα, μετά θα αρχίσουν να κλαίνε. Πάλι δεν θα κλαίνε. Πάλι δεν θα κλαίνε. Πάλι εμείς θα κλαίμε. Αν φάνε κανένα δικό της μόνο. Ο εχθρός είναι αόρατος, Κωστή. Δεν μπορούμε να τον βρούμε πουθενά, δυστυχώς. Είχαμε χαμπάρι σήμερα στο Μετρόπολης. Ναι. Μετά από εκείνο το μήνυμα που με έστειλες και το ήξερα κι εγώ βέβαια, αλλά δεν ήθελα να το αναπτύξω. Ναι. Τι χάθηκε, λέει, το όνομα της Μακεδονίας. Καλά, αυτό χάθηκε από το 1959. Το όνομα χάθηκε γενικώς. Για πες μου για τα τούνελ που είσαι στο δρόμο. Κοίταξε να δεις. Γενικά. Ο Νίκος είναι στο δρόμο πέρα δόθε.
Να πούμε για την εταιρεία η οποία είναι χορηγός στο Μετρόπολης. Ναι, η εταιρεία μας, η Τοψής ΑΕ, ναι. Και ευχαριστούμε πολύ το Ράδιο Μετρόπολης που αναδεικνύει κάθε μέρα τα προϊόντα μας. Με τα λιπαντικά. Βεβαίως, τα λιπαντικά και... Πώς λένε τα λιπαντικά. Τα λιπαντικά ΒΕΚ. Τα ΒΕΚ. Ναι. Τα ΒΕΚ. Εσείς είναι... αυτά δουλεύετε. Δουλεύουμε πολλές εταιρείες, αλλά μία από τις εταιρείες που δουλεύουμε ναι. πολύ δυναμικά, mm. που είναι πολύ κοντά στον ελληνικό κοινό και από θέμα τιμής, αλλά και από θέμα ποιότητας, είναι τα λιπαντικά ΒΕΚ. Γιατί εμείς κοιτάζουμε όλα τα βαλάντια δηλαδή να τα πιάνουμε. Τον ουρολόγο που είναι ραλίστα στο Φίστα που κάνει τα ράλι. 100%. Που του δώσαμε τα ΒΕΚ, του δώσαμε. Βεβαίως. Με βαλβολίνες τι. Με βερβολίνες για τα διαφορικά του. Ναι. Ξέρεις ότι ουρολόγος, χειρουργός και τα λοιπά πρώτος δεν υπάρχει. Το ξέρω. Το ξέρεις, είναι τα μάξι. Το ξέρω, είναι τα μάξι. Έχει προσθέσει εκεί στον Τάτσουν Ζήτα να πούμε κάτι αλόγατα. Ναι. Με κάτι πλάγιες, τουρμπίνες. Κατάλαβα. Και βγήκε πρώτος μεταξύ επαγγελματιών στη Σουηδία. Σοβαρά. Κοίταξε να δεις. Όταν ένας θέλει να είναι πρώτος, είναι πρώτος σε όλα. Ναι. Πρώτος είναι στην επιστήμη του. Ναι. Πρώτος είναι στο χόμπι του. Ναι, πρώτος είναι στο σπίτι του, στην οικογένειά του, στη ναι. γυναίκα του και ξέρω εγώ και στα παιδιά του. Δεν μπορείς να είσαι και... πάντου πρώτος, ρε Νίκο. Κοίταξε. Εντάξει, δεν γίνεται τώρα. Είναι εγωιστικό, φίλε Κωστή. Είναι εγωιστικό. Είναι εγωιστικό, ναι, ναι. αλλά είμαστε εγωιστές, ρε φίλε. Ναι. Και εγώ δεν μπορώ να είμαι δεύτερο. Δεν μπορεί. Έχω πρόβλημα. Ξέρω ότι δεν μπορώ να πάντα κάποιο θα βρεθεί να γίνει πιο γρήγορο. Σε βαλβολίνες δίνεις, Νίκο. Ναι, τα πάντα. Οι βαλβολίνες τι είναι, Νίκο, για το κυβότιο ταχυτήτων. Ναι, ρε φίλε, κυβότιο ταχυτήτων, σασμάν, διαφορικά, ναι. τα πάντα όλα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ναι. για το αυτοκίνητο. Αλλά λόγω του ότι στη Μακεδονία γενικά έχει πέσει λίγο σφίξη τα τελευταία χρόνια, ναι. προσπαθούμε τις τιμές και να μην ρίξουμε ποιότητα, ναι. έτσι, αλλά να, ναι. κρατήσουμε, να κρατήσουμε τις τιμές σε λογικά επίπεδα. Το δικό σου που είναι. Φέρντο, ναι. Θα πιούμε τι, νεράκι. Νεράκι μαγεία. Νεράκι μαγεία, ωραία. Νεράκι μαγεία. Και έτσι που λες, φίλε Κωστή, ναι. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει κάτω από το χαλάκι μια μεγάλη συμφωνία ότι κάντε όλοι του μπεκί και ρίξτε τις πινακίδες και οι μεν και οι δεν ναι. και να τα βρείτε για να τελειώνουμε. Κάτσε ρε, πάτσε, από το μεγάλο το... αδερφό να πούμε. Το χάσαμε το όρμα. Ο Βρανάς τώρα που τα πιάνει και ο Καμόρα. Ο Καμόρα είναι δύο μέρες άδεια, τον χαιρετίζουμε. Λοιπόν, τα πιάνουν αυτά. Τα πιάσαμε και εμείς το μεσημέρι. Τα πιάσαμε. Αργά τα πιάσαμε. Ο Βόδι δεν κατάλαβε. Αργά τα πιάνουμε. Τα πιάσαμε. Ξέρετε πώς ξεκινάει το θέμα. Είχα κάτι δικούς μου με το αεροπλάνο. Που όταν έρχεται το αεροπλάνο και μπαρκάρει εδώ πέρα. Δεν λέει πλέον Μακεδονία, λέει Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Το αεροδρόμιο, ο καιρός είναι τάδε. Ο πιλότος κύριος Χάρος λέει. Σας καλωσορίζει να πούμε και τα λοιπά. Καλώς το παλικάρι, ναι. Παλικάρι να πούμε και τα λοιπά. Δεν λέει. Εσύ μου είπες το μεσημέρι, δεν ήξερα. Εγώ το ανέφερα για δικό μου, δεν είναι δικό μου, δικό σου είναι γιατί. Εντάξει, τι. Βγάλανε τα ονόματα από το. Ναι. Στην Κατερίνη. Έχει καιρό βέβαια που έχει γίνει αυτό. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δύο μήνες. Έχει καιρό και παραπάνω από τι δύο κάνανε, μήνες. Λοιπόν, δεν το ξέρει το πλατήχινο. Κοίταξε να δεις. Οι σύραγγες εκεί πέρα βαφτίστηκαν Αλέξανδρος και Φίλιππος. Φίλιππος και Αλέξανδρος. Έτσι ονομάστηκαν. Έτσι βαφτίστηκαν, ρε παιδί μου, από γεννησιμιού τους. Ναι, ναι. Λοιπόν, ξαφνικά οι πινακίδες από εκεί χαθήκανε. Τώρα αυτοί λένε ναι, ναι. ότι αναβαθμίζουμε τα τούνελ, κάνουμε κάποιες κινήσεις και θα ξαναμπούν οι πινακίδες. Τρίγες. Ναι. Απ' την άλλη όμως και αυτοί έχουν κατεβάσει πολλές πινακίδες από μέσα, ξυλώσαν αγάλματα. Πήγες καθόλου στα Σκόπια να ναι, πουλήσεις. Ναι, όχι να πουλήσω, πήγα. Πήγες... Έχουμε εταιρεία βέβαια εμείς ναι, εκεί. Ναι, ναι. Αλλά πήγα για βόλτα. Τι κάνανε αυτοί εκεί. Εκεί ξυλώσαν. Πήραν εντολή. Πήραν εντολή, έχουν ξυλώσει και αυτοί τις πινακίδες ναι. που λέγανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα αεροδρόμια τους Αλέξανδρος, Μέγας Αλέξανδρος κτλ. Και θα τα βάλουν άλλα ονόματα. Όπως επίσης και κάποιους οδούς που είχαν και κάποια αγάλματα. Άρα και αυτοί και εμείς πάει το Αλέξανδρος. Πάει το Αλέξανδρος. Πάει, το Αλέξανδρος. Πάει, το Αλέξανδρος. Μακεδονία. Πάει Μακεδονία. Πάει Μακεδονία. Πάει ο μακεδονικός ανδρός. Καταρχήν πρώτα απ' όλα η σύμβαση λέει το εξής. Τι λέει η σύμβαση. Κάθεσαι σε ένα τραπέζι, ναι. οι Έλληνες από τη μια, οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι από την άλλη και οι Σκοπιανοί. Μάλιστα. Μόνο εμείς οι Σκοπιανοί δεν κάνουν κουμάντο. Δεν κάνουμε. Εμείς και λέει τον Έλληνα. Ναι. Ελέγχεις τα Σκόπια το ναι. 80%. Εμπορικά. Εμπορικά. Ναι. Έχεις τις τράπεζες εκεί μέσα τις δικές σου. Και επιχειρήσεις. Τηλεπικοινωνίες έχεις δικές σου. Ναι. Τα καύσιμα δικά σου είναι. Ναι. Μπράβο. Ναι, ναι. Τι θες και φωνάει τώρα Μακεδονία, εξακουστεί το Αλεξάνδρη χώρα. Άστα να πάει στο διάλο. Ναι. Να βγάλουμε κανένα φράγκο. Ναι. ναι. Αύριο μεθαύριο θα τους βάλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, μια πόρτα θα είσαι. Και τους Αλβανούς το ίδιο. Ναι, και τους Αλβανούς το ίδιο. Βέβαια. Το πρόβλημα με τους Σκοπιανούς είναι ναι. ότι αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα ναι. γιατί οι Αλβανοί είναι περισσότεροι από αυτούς πλέον. Ναι. Και δεν ξέρεις καμιά φορά εάν τα Σκόπια ενωθούν με την μεγάλη Αλβανία. Α το πούμε μεθαύριο. Ο Κάτσε θα θέλει. Ο Κάτσε θα θέλει συμβόλαια, ξέρω εγώ κτλ. Ναι. Ευρωπαϊκό συμβόλαιο θα κάνει ο Κάτσε. Κατάλαβε τι γίνεται. Αλλά... Λοιπόν.
Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι, εμπορικά με νοιάζει. Εμπορικά θα πρέπει να το βλέπουμε σφαιρικά, Κωστή. Όχι, να το δούμε οικονομικά μόνο. Οικονομικά, άμα το δούμε, καήκαμε. 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 Γιατί να σου γιατί, πω. Γιατί καήκαμε, ναι. Παίζουμε με ανθρώπους, ναι. Παίζουμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μπέσα. Είναι μπαμπέσι. Ναι, δηλαδή δεν μπορώ εγώ τώρα να έρθω στο σπίτι το δικό σου, ρε φίλε, και να βάλω στο θηροτηλέφωνο στο δικό μου το όνομα. Και α σου πω πάρε 500 ευρώ και μη μιλά. Αύριο. Αν πληρώνει τα κοινόχρηστα και το τηλέφωνο. Άμα πληρώνω τα κοινόχρηστα και το τηλέφωνο. Και το αέριο, ναι. Αύριο θα μπω και μέσα στο σπίτι σου. Ναι. Θα σου πω περάσει έξω. Πιο μετά. Πιο μετά. Ναι. Κατάλαβε τι γίνεται γι' αυτό. Να μην βλέπει κοντόφθαλμα. Ναι. Το θέμα είναι να τρουμπώσει. Άμα τρουμπώσω στο. Πώς το λένε. Στο. Δηλαδή τώρα στην είσοδο θα μπουκάρω και μέσα. Θα πάρω ένα ταξί και θα το πω πάνω στο αεροδρόμιο τη Μίκρα. Θα το πω. Έτσι θα το πω. Στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Όχι, στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη θα το πω. Ναι, έτσι. Αν το πω Μακεδονία, μπορεί να πάει στα Σκόπια ταξί. Άμα είναι Σκοπιανό, ναι. Δεν ξέρω που θα σε πάει. Θα μπερδευτεί. Είναι θα θέμα. Χαθεί. Δεν είναι θέμα. Βλέπεις καμιά αντίδραση να υπάρχει. Δεν υπάρχει αντίδραση από τους Έλληνες. Οι Έλληνες είναι τελειωμένη ιστορία. Άστο. Δεν αντιδράνε με τίποτα. Ναι. Ό,τι και να τους κάνεις. Κόψου τους μισθούς. Κόψου τις συντάξεις. Κόψου τα πόδια. Κόψου τα μάτια. Κόψου ό,τι θέλεις. Δεν πρόκειται να αντιδράσουν, ρε φίλε. Το πρωτάθλημα αντιδράνε. Όχι. Ούτε το πρωτάθλημα. Ούτε το πρωτάθλημα. Ούτε το πρωτάθλημα. Τίποτα. Αυτή τη στιγμή ο Έλληνας είναι μαστουρωμένος. Τελείωσε. Κάντον ό,τι θέλεις. Ό,τι κουστάρεις κάντονα. Βάλ τον αδειώδη έξω από το σπίτι του. Πάρ' του τη γυναίκα του. Πάρ' του τα παιδιά του. Δεν πρόκειται να αντιδράσει. Ναι, είναι και να πάει να αντιδράσει κάποιος, ναι. Να βγει έξω, θα το χαρακτηρίσουν γραφικό, χρυσαυγίτη, φασίστα, κτλ. Και, ναι. Και έχεις τον Αλεξάκη να πούμε, αυτό το ωραίο το παιδί. Μια χαρά είναι. Με είδες το μουτράκι μάγουλο. Το ωραίο, μάγουλο, φράπα, ξυρισμένος. Ναι. Βέβαια με τις σάουνες, με τα μέλια, με τα βούτυρα, κέρκυρας να πούμε, ξέρω εγώ. Αυτός ο άνθρωπος τώρα. Αυτός, τι είναι 90 ρε. 90 θα είναι ακόμα έφηβος. Ακόμα ακμή θα έχει στα 90 αυτός. Έχει έτσι πως πάει. Έτσι ψυχραιμία τον βλέπω. Άντε στην υγειά μας, καλώς σας βρήκα. Μας, ναι. Καλά λοιπόν, να περνάμε. Να πούμε χαιρετίσματα εκεί στους φίλους μας, στο εργοστάσιο, στο Ούζο Μαγεία. Ούζο Μαγεία, ρε φίλε. Ναι. Πού έχει όμως βάσει αυτό το Ούζο Μαγεία, δεν μπορούμε καλά να δούμε. Σέρες. 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 Α, δικοί μας άνθρωποι. Ναι, εν τω μεταξύ μου λέει, μου στέλνουν μπουκάλια, λέει μοίραστε εσύ όπως θες. Μάλιστα. Σε ποιον δεν έδωσα. Στον κόκκινο. Μου λέει δεν χρειάζεσαι, εσύ είσαι φορτωμένος. Άξιες την νόμιζα, θα έλεγες. Η τρασαμινάδος είναι. Άστο τώρα. Όχι, ξέρεις την νόμιζα τώρα, αυτό το λέω με χιούμορ, έτσι. Ναι. Ότι έπεσες μικρός όπως ο Φέλιξ μέσα στο ζωμό, έπεσες εσύ μέσα στο τσίπουρο. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Θα το έδωσα εγώ εκεί που έπρεπε εγώ. Ναι. Κράτησα και ένα για μένα για το καλοκαίρι. Και έτσι που λες, ναι. Δύσκολα σύννεφα μαζεύονται φύλακος στη Μακεδονία. Ναι, αλλά δεν βλέπουμε να αντιδράει κανείς. Ο Έλληνας όμως ναι. Έχει αλλάξει χαρακτήρα. Δηλαδή. Έχει προσιλωθεί στη δουλειά, προσπαθεί να τα βγάλει πέρα, προσπαθεί να είναι τακτικός όσο μπορεί. Έγινε Ευρωπαίος από στη δουλειά και έγινε Αλβανός ως πριν από λαβές. Πάρα έτσι. Πολύ καλά το είπες. Έτσι. Εντάξει. Ευρωπαίος στο. Δεν πιστεύει κανέναν, το κακό είναι αυτό. Πλέον δεν κάνανε, έχει λέει, φοιτητικές εκλογές. Ναι. Δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί. Κάτι δική μου. Ξέρεις, εγώ κάνω παρέα με νέους ανθρώπους. Ναι, ναι ξέρεις. Εμένα ένας φοιτητής που είναι φίλος μου με είπε ότι το. 80. 80 η εποχή. 80% αποχή. Τι ψηφίζουν τότε αυτοί. Δεν γουστάρω. Ποιος ψηφίζει, εγώ και εσύ ψηφίζουν. Χαίρομαι που τα παιδιά είναι μακριά. Όχι, κάνεις λάθος αυτό. Ναι. Τα παιδιά ναι. Και ειδικά οι φοιτητές. Είναι πλοκάμι του πολιτικού μας συστήματος. Όχι, δεν κατάλαβες. Και μάλιστα εσχύς του είδους. Αυτά λοιπόν τα παιδιά. Δεν τους ενδιαφέρει γιατί θα φύγουν στο εξωτερικό, ρε. Α, σου λέει τι να ασχοληθώ τώρα, να μαλώσω εκεί και πάσω. Εκεί αν το σκέφτονται έτσι ναι. Και έχουν φιλοσοφίσει τη ζωή. Μα εμένα οι συμμαθητές της κόρης μου, η ίδια μου η κόρη μου, λέει α, φύγω λέει στο. Μα φύγω. Θα φύγω, λέει. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι άσχημη εικόνα, ρε Κώστα. Δηλαδή να σε φυτέψουν μέσα στο τέτοιο, να φύγει από την πιο ωραία χώρα του κόσμου, να πούμε, και να πα στη Γερμανία. Και εμένα πήγε ένας φίλος μου στη Γερμανία πριν από 2 χρόνια. Πόσο πεινούσε. Χρόνο ήταν. Ήταν στη δικιά μου την ηλικία. Σε πεινούσε. Αυτή την ηλικία έφυγε. Ναι. Ρε, αυτά τα σαΐνια θα φύγουν 18 χρονών. Ρε, πρόσεξε χρόνο. Τι θα σου πω. Ναι. Έχει όμως και παιδί 18 χρονών. Αυτός. Βέβαια. Πάει και το παιδί μαζί. Πάει και το παιδί μέσα. Ωραία, ναι. Λοιπόν, αναστάτωση στη Γερμανία. Δηλαδή. Πώς θα ζήσω, σου λέει τώρα εδώ πώς θα ζήσω. Ναι, μεν βρήκα ένα 2.500 ευρώ. Τέτοιο, αλλά έχω προβλήματα με την οικογένεια. Και το παιδί πώς θα εξοικειωθεί, το κορίτσι πώς θα εξοικειωθεί, η γυναίκα πώς θα εξοικειωθεί, εγώ πώς θα εξοικειωθώ. Πρόσεξε. Φεύγει ώρα 6 το πρωί, ναι. Νύχτα. Σιδηροδρομικός σταθμός πηγαίνει στη φάμπρικα, μπαίνει μέσα. Σχολάει 4 η ώρα το απόγευμα. Καλά είναι. Ήλιο δεν έχει δει ακόμα. Δεν πειράζει. Λέω περίμενε, θα δει το καλοκαίρι. Είναι για του τεμπέληδε, δεν ναι, χρειάζεται. Για του τεμπέληδε, ναι. Ναι, ρε φίλε, αλλά πρόσεξε να δει. Με την παλαντέζα μπαίνει, με την παλαντέζα βγαίνει. Ναι, αλλά τα είναι ζωή τώρα και.
Και πώς. Πόσο του μένουν καθαρά. Πόσο θα του λέω σου μένουν καθαρά. Άμα δουλέψει και τίποτα γυναίκα, μου λέει. Θα πάει 3,5. Και πόσο. 700 ευρώ πληρώνει ενίκιο. Και. Φώτα νερά τη λέω. Η μία ή άλλη είναι και για αυτού. Ναι, εδώ τι θα έκανε. Πάει να βγάλει ένα δόντι, του λέει 250 ευρώ. Για δε σε μένα πόσα έβγαλα που έκανα από τοξίνη στο δόντι. Πόσο έβγαλα. Πώς το λένε. Από νεύρωση. Το πίσω-πίσω. Ναι. Πήγα στη γιατρό μου. Πόσο. Μετάφτιαξε, μετάκανε. Αυτό λέει δεν πάει το αυτό μέχρι. Δεν πήγε στα Σκόπια όμως εσύ. Όχι, ρε, πια Σκόπια. Θα σε πάω, μου λέει θα, αυτό το δόντι θα το κάνει στον Μέση. Στο Μέση. Στο Μέση των απονευρώσεων. Α, στο Μέση. Μόλις στο Μέση των απονευρώσεων. Λέω κατάλαβα. Λέω, για να δω Μέση. Οκ. Ναι. Πήγα τάδος όμως. Τι όνομα είχε. Μια χαρά ήταν το όνομα. Όχι, το όνομα εννοώ το ποσό. Α. Πόσο. 2,5. Καλά είσαι. Μια χαρά. Με το 2,5 είσαι. Αλλά... Στα Γιαννιτσά με τον 150 θα ήσουν. Λέω δεν πάω στον Στέφανο να μου δώσει και ένα τριάρι. Να φύγει να πούμε. Ναι. Το θέμα ήταν ότι με εκείνο πίσω, μπορεί πίσω. Να φεύγαν άλλα δύο. Ναι. Εκείνο και το πρόβλημα. Δεν ξέρει τι δόντι θα φύγει. Και άμα φύγει κανένα καλό. Φύγει το ούλο μαζί. Φύγει κανένα γνάθο μετά δεν πάει να βρει ένα χρονολόγο. Ναι, ειδικά ναι. Αυτή την εποχή δεν βρει τίποτα. Πού θα το βρει το γνάθο. Κάνα χέπα, κάνα τέτοιο. Στο αχέπα να πα για το σαγόνι. Τίποτα. Θα γίνει σαν τον κροκόλο. Θα σε δέσουν εκεί πέρα. Στο αχέπα, ρε. Ενώ εσένα είδα, α πούμε, ότι κατέβηκε Αθήνα, είχε εκεί πέρα. Α, έκανα φίλου στο πούλμαν. Ναι, ναι. Ωραία πέρα. Έφυγε η ρόδα. Κάτι μπουλόνια φύγανε. Έμαθα έφυγε κάτι... η ρόδα, ναι. Έφυγε, έσπασε η ρόδα. Μπράβο. Δεν είσαι κατέμις, ρε φίλε. Και εγώ σήμερα τώρα που ερχόμουν μου κάει και μια λάμπη από το αυτοκίνητο. Λέω δεν θα γυρίσω πίσω. Γιατί λέω δεν θέλω να θεωρηθεί ο φίλος μου ότι είναι κατέμις. Γιατί μετά στη διαδρομή σκεφτόμουν άμα μου καεί και η άλλη πώς θα γυρίσω. Εγώ τι έπαθα. Εκεί που είναι το ντουλαπάκι του αυτοκίνητου. Mm. Όταν κλείνει δεν ξέρω αν έχει φως μέσα ή όχι. Ναι. Μου μπήκε η ιδέα. Ότι το φως δεν σβήνει. Αμα... Το ανοίγω το... Το ντουλαπάκι. Το ντουλαπάκι, αναμένω το φως. Το κλείνω το ντουλαπάκι, μου μένει η ιδέα ότι είναι εδώ. Ναι. Και τι κάνω. Τι κάνω. Χαλάω όλα τα ηλεκτρολογικά. Για να δεις τη λάμπα. Όχι. για να μην μείνω από... μπαταρία. Μπαταρία, ναι. Μάλιστα. Για να μην μείνω από μπαταρία. Πώς θα μπορούσες να καταλάβεις... Ναι. Ότι το λαμπάκι καίει δεν καίει. Δεν μπορούσε να το καταλάβω. Τι έπρεπε να κάνεις. Δεν ξέρω, μα ήταν κλειστό. Βάλε μέσα το κινητό σου. Ναι. Τραβώντας βίντεο. Ποιο είναι το κινητό θα τραβήξει βίντεο. Α, δεν έχει βίντεο, εσένα, ναι. Τραβάει, εσύ, αλλά. Τραβάει. Άμα δεν το κατάλαβα, ρε. Τι βλάκα είσαι. Δεν το σκέφτηκα, ρε. Πώς δεν το κατάλαβες, Άγιο Σαμένα, αλλά μένω το λαμπάκι, ρε. Ναι, ρε, τι βλάκα είσαι με. Δεν το κατάλαβα. Άμα δεν και το έτσι σκέφτηκα. Ρε, ναι. Τώρα την επόμενη εβδομάδα, Κωστή, για να τα πάρουμε όλα μαζί τα πράγματα, θα σε χρειαστώ. Ναι, ό,τι ναι. Θες. Θα με πάμε σε ένα καλό. Λουλουδάδικο. Το καλύτερο τη Θεσσαλονίκη ποιο είναι. Δεν ξέρω, δεν είναι. Θα το βρούμε. Τα λουλούδια τα πάρουν στους νεκρούς. Θα το βρούμε. Θα πάρουμε. Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο τη Θεσσαλονίκη ποιο είναι. Ξέρω εγώ, έχει πολλά καλά. Μάλιστα. Θα πάμε λοιπόν, θα πάρουμε τρίγωρα πανοράματος και του Λούμπες. Του Λούμπες. Θα πάρουμε και Εντελβάις λουλούδια. Εντελβάις και θα πάμε στο πανόραμα. Στο πανόραμα. Ναι. Θα πάμε στην τρίτη βίλα δεξιά. Ναι. Μένει η Μαρία εκεί. Ποια είναι η Μαρία. Η Μαρία. Κοντζάρεβα. Κοντζάρεβα. Έλα. Έχει πεισμώσει. Έχει ναι. Θυμώσει. Ναι, ναι. Είπε νιέτ, τελείωσε. Τι θα πει νιέτ. Το νιέτ θα πει όχι. Όχι. Ναι, ναι βρε, ναι. Ούτε για παγωτό δεν δίνει τον Γιώργο τώρα. Καλά κάνει. Πώς. Καλά κάνει. Πώς θα γίνει τώρα να την πείσουμε. Μεταγραφές θέλουμε. Αυτή είναι πρέπει να την πάρει ο Μελισανίδης εκεί. Ναι. Α, καλά. Για να πληρώνει ούτε τα νερά. Ποια νερά. Ποια νερά. Νερά από το βοτανικό θα πίνανε. Θέλετε και από θεραπεία. Λοιπόν, φίλε, έχει πεισμώσει η κούκλα μας. Έχει θυμώσει να πούμε. Καταρχήν πλήρωσε εκεί στο στάζ ένα λογαριασμό. Ναι. Τον οποίο λογαριασμό να πούμε δεν ξέρω τώρα τι θα κόψει από τον Γιώργο. Ο Γιώργο. Δεν θα του δίνει χαρτζηλίκι για κανένα 2-3 μήνες να πούμε, ξέρω εγώ. Τι πράγματα είναι τι αυτά. Τι έπαθα με τον Γιώργο εγώ. Τι έπαθε. Πάω στο ημίχρονο με πιάνει κατούριμα. Ναι, έχω κάνει την αναμετάδοση. Έχω πει τον Κουλιανό και τον Ζαΐρη. Μη φοβάστε, είναι θέμα χρόνου. Το γκολ είναι καταγεγραμμένα. Μη φοβάστε, ρε ηλίθι του, δεν υπάρχει άλλη. Τελείωσε, ναι. Και να ξυπνήσει ο Χιμένε, τι θα κάνει. Τι θα ξυπνήσει. Τι θα βάλει τρίτο στόπερ, δεν νομίζω να πούμε. Μπράβο. Πάω τουαλέτα. Και. Πάω τουαλέτα, κατουράω. Πάω να βγω, ουπ, με μπλοκάρει ένα. Ούπα. Βλέπω μια ντουλάπα 3 μέτρα. Βλέπω στα σε ταριέρα ολόκληρη. Λέω, τι είμαι για μένα, ήρθαν. Λέω, πού να γλιτώσω εδώ μέσα. Μπαμπούμ. 4-5, ένα μία ντουλάπα ερχόταν μέσα. Λέει, περιμένετε κύριε, μου λέει. Λέω, τι να περιμένω, φίλε, ξεκινάω. 2 λεπτά, λέει κύριε. Τι είχε γίνει. Μπήκε ο Γιώργο να κατουρίσει. Αμάρε, φίλε. Μπήκε ο Γιώργο να κατουρίσει. Του λέω, ρε φίλε, τι του κάνετε, του πιάνετε το πουλίλο για να κατουρίσει. Τι πράγμα είναι αυτό. Σαββίδη είναι αυτό. Ναι. Γεσμά, σε παρακαλώ. Μετά τον είδα. Έχει κάνει πλούσιο εσύ καμιά φορά.
Συγχαρητήρια, του λέει: έπαιξες μεγάλη μπάλα. Ναι, έπαιξες μεγάλη μπάλα. Ήταν μια 6-7 γορίλες εκεί. Ναι. Μπαίνω εγώ λίγο φορτσάτο, μπαίνει ένα. Μη φοβάστε, ρε παιδιά, λέω. Δεν εγώ τι να κάνω, λέω. Τι να κάνω. Μη βαράτε, λέω. Να πω συγχαρητήρια τον πρόεδρο, λέω. Ναι. Πώς εσύ τρυμπόξε σε καμιά τουαλέτα, ρε φίλε, να μην να μπει προλαβαίνει να μετρά ένα 2-3 άσο. Ένα 2-3 άσο. Δεν χρειάζεται αυτή να σε δώσουν άσο. Ένα. Στα, στο, από κάτω, τα, στο σηκώτη σου τραβάνε. Λε και τέλο. Σε καίδια μου, τέλο. Τέλο. Αυτά είναι. Τέλο. Ο ένα ειδικά είναι. Ο ένα είναι ειδικά. Δηλαδή. Μα και να το βρει αυτό, να το βρει δηλαδή, ρε παιδί μου, να το βρει χαλαρό. Και ναι, του την κάτσει. Μόνο κοιμισμένο μπορεί. Τι κοιμισμένο. Το κοιμισμένο μπορεί. Την μπανιέρα να του φέρει στο κεφάλι. Ποια μπανιέρα. Σπα το πλακάκι. Τι βόδια είναι αυτά, ρε φίλε. Τι βόδια. Τι βόδοβόδια είναι αυτά. Έτσι γίνεται. Εν τω μεταξύ και είναι καλά παιδιά, ρε γάμο. Ναι, βέβαια. Δεν είναι. Βρεθεί αντίπαλο στην ταβέρνα μαζί. Τόσο καλά παιδιά είναι. Ναι. Αλλά πώ τόσο μη, τόσο πράγμα, ρε φίλε. Κάθε άνθρωπο γεννιέται με ένα αυτό, ρε παιδί μου. Άλλο γεννιέται, ξέρω εγώ. Φίατ 128, άλλος γεννιέται Mercedes. Άλλος γεννιέται Μιστακίδης, τραυματίζεται. Να πούμε. Ναι. Ναι, άλλος γεννιέται Κατσικάς, τραυματίζεται. Να πούμε κάθε μήνα. Κοιτάξτε, ο Μιστακίδης, ναι. Ο Μιστακίδης, τώρα που λες εδώ, θα σου δώσω μια ένσταση. Τι ένσταση με δει. Δεν τραυματίστηκε από το γεγονός ότι φταίει αυτός μυοσκελετικά. Ποιος φταίει. Τραυματίστηκε στο γήπεδο επάνω. Δηλαδή, πάτησε το πόδι του σε τρύπα η οποία ήταν έξω από το γήπεδο μου, και κόπηκαν τα τένοντές του, ρε φίλε. Άσταρε. Δεν είναι σαν τον Κατσικά που του λείπει κάτι. Βρε αρρωστιάριδες είναι αυτοί. Λες. Καλοί παίκτες. Καλοί παίκτες. Αλλά ελλείμματα. Είναι αρρωστιάριδες. Ελληματικοί είναι. Είναι δηλαδή. Δεν τους βοηθάει το κορμί τους. Κάποια έλλειψη. Άλφα Ρωμαίο λέει τι άλογα και τα λοιπά. Δε. Θα κάποια πάει στο μάστορα. Θα ανάψει το λαμπάκι το κίτρινο. Κάποια συμμετρία δεν θα υπάρχει. Θα ανάψει το λαμπάκι το κίτρινο, φίλος του μάστορα. Και τι θα κάνουμε τώρα με τις μεθα. Θα πάμε στην Κοντζάρεβα τελικά. Θα έρθεις μαζί μου. Να πάμε να την παρακαλέσουμε. Λες, θα την κάνουμε. Εσύ είσαι και κούκλος να πούμε. Θα την πεις μια καλή κουβέντα. Ναι. Θα την πεις 4-4-2, ξέρω εγώ, εκεί η Λουτσέσκου, Χιμένεθ και τα λοιπά. Να πάρουμε το πρωτάθλημα. Είδες, πήγε ο Παπαδόπουλος. Αυτή δεν καταλαβαίνει. Πήγε ο Παπαδόπουλος ο Ζαβούνας. Ναι. Ναι, ζητούσε τα ένα κάρο λεφτά το Γιώργο. Του λέει Κοντζάρεβα Γιώργο. Δεν υπάρχει. Δεν έχει αυτός ο Ζαβουνοκέφαλος, δεν μπορεί να στρίψει το κεφάλι. Πάμε παρακάτω. Τον έβαλε να παρκάρει. Δεν μπορούσε να παρκάρει. Ποιο Mercedes. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εδώ που τα λέμε τα πράγματα, για να μιλήσουμε λίγο και για μπαλίτσα, ο ΠΑΟΚ πρέπει να ξεκαθαρίσει πρώτα πού θα στείλει τους 27 δανεικούς ποδοσφαιριστές τους οποίους έχει. Στον Άρη. Σε στυλ Ζάιρο. Στον Ηρακλή. Σε στυλ Σάμπο. Δεν θέλει να βοηθήσει την πόλη. Δεν είναι καλοί ανθρώποι. Ποιος? Ο κύριος Σαββίδης. Γιατί θα δεχτούν οι Αριανοί να πάρουν το Ζάιρο, ας πούμε, ξέρω εγώ. Γιατί? Ξέρω εγώ. Α, στο μάθημα τον ΠΑΟΚ όπως με τον Ατρόμ το διαπέζει ο Ζάιρο. Θα γίνει 0-2. Ναι. Θα σωθούν όμως. Θα σωθούν. Ναι. Δεν θέλουν. Τους ρωτάς. Τους ρωτάω, θα απαντήσουν τίμια. Βγάλανε ανακοίνωση. Θα απαντήσουν εγωιστικά. Από το Μελισανίδη μπορεί να πάρουν. Ποιος? Από τον Ολυμπιακό μπορούν να πάρουν. Από την Τρίπολη μπορεί να πάρουν. Γιατί είναι φιλόγαυρή. Είναι. Ο, φουλ. Ναι. Άρα μπορεί να πάρει, ξέρω εγώ, όπως το λέγανε, τον Μανιά. Έχω ένα φίλο μου, ρε, παράγοντας τον Ολυμπιακό. Ναι. Ήτανε μάλλον, τώρα δεν είναι. Παράγοντας τον Ολυμπιακό. Κολλητός και του Μαρινάκη. Ναι, και ακροατής, τηλεθεατής. Με έκανε γουστάρι να ακούσει. Ξέρεις ποιος ακούει εκπομπή? Ναι. Ξέρεις ποιος ακούει εκπομπή? Ποιος? Ο Τράκη. Άντε. Ακούνε. Λοιπόν. Το φέρνω σε μια επαφή με κάτι δικούς Μαριανούς και θέλουμε και κάνα δανεικούς και πες τον κύριο Βαγγέλη. Μάλιστα. Και θέλω και τον αυτόν και θέλω και τον Ανδρούτσο. Καλά ρε παιδιά, λέει, δεν θέλω και τον Τζούρτσεφ, αρχίζει να λέγανε. Καλά, εντάξει, ναι. Είπαμε. Και αγκαλιές και φιλιά και όχι εγώ θα κεράσω, όχι εγώ θα κεράσω. Τελικά. Οι Αριανοί. Τελικά ο Όφη και ο Άρης είναι στην παράταξη του Ολυμπιακού. Όχι, τελικά ποιος χαίρασε. Ολυμπιακός. Α, Ολυμπιακός χαίρασε. Γιατί και εμάς όταν μας είχε, και εμάς όταν μας είχε καλέσει ο Δόνης, εκεί στο ξενοδοχείο, ξέρεις και μας μιλούσε. Σήμερα ρεπορτάζ, Χιλιτίδη. Λέει ο Καρατζαφέρης με τον Αλέποντο, είναι κοντά ο Δόνης, λέει στον Παναθηναϊκό ο Γιώργος. Λέω, ακούστε και οι δύο να μάθει. Ο Δόνης, λέω, στο Μερμίγκι, λέω, δεν δίνει, όχι ψίχουλο, λέω, την κόρα από το ψίχουλο. Λοιπόν, μια μέρα πήγαμε για καφέ, λέω. Και έφυγε στο ξενοδοχείο. Πλήρως Αγγελίνας. Όχι, δεν τα λες καλά. Πάμε στο ξενοδοχείο. Μας καλωσορίζει, μας υποδέχεται. Φωνάζει 10 σερβιτόρους και λέει τα παιδιά ότι θέλουν από μένα. Ναι. Μας μιλάει για τα συστήματα, τα 4-4-2. Όλα. Λοιπά και τα λοιπά. Τώρα, ναι. Με λέει Νίκος, τι θα πιεις. Λέω, μα ένα χυμό πορτοκάλι. Εσύ Κώστα, τι πεις, δεν θυμάμαι. Καφέ, τι να πιω. Στο τέλος, ξέρεις ποιος πλήρωσε. Ο Αγγελίνας. Την κοπάτησε ο Δόνης. Και την άλλη φορά, στην Αθήνα που είχαμε εκεί πριν 2-3 χρόνια, πάλι είχε πληρώσει ο γυμναστής, αυτό που δεν τον πληρώναν στον πάγο. Ο Καράσο κοντώστε. Τους λέω, ακούστε κάτι, να μαθαίνετε, λέω. Τι τα λέω, ο Δόνης, λέω, θα έρθει στον Παναθηναϊκό μόνον όταν υπάρχει τακτοποιημένη
διοικητική και οικονομική κατάσταση. Βέβαια. 100%. Λέει, έλα ρε, τι να τα κάνει, βρε. Σταμάτα εσύ που οδηγά σε Ιτσέντο 20 χρόνια, το λέω τον Αλέφαντο. Σταμάτα εσύ, λέει. Που τρώ στη Ροζαλία. Ναι. 8 χρόνια. Όταν είναι κλειστή να πω. Άστο τώρα, λέω. Ναι. Ο Δόνης, λέω, δεν είναι. Λε, τι τα κάνει, ρε, τα λεφόρε. Τι αν τα έχει, ο λογαριασμό στην τσέπη τη δικιά σου. Δεν πάει ο Δόνης άμα δεν είναι τα πράγματα. Εκτός άμα του πούνε προκαταβολικά, όπως έκανε και ο Ιβάν, που έδωσε τότε στον προπονητή τον Γερμανό όλο το ποσό κατευθείαν. Και ήταν... του πει πόσα λεφτά θες, ρε Δόνη, 1 εκατομμύριο, πάρε τα προκαταβολή και τελειώσαμε. Ναι. Μόνο έτσι. Αλλιώς δεν έρχεται. Ποιος θα τους δώσει. Δόνης δεν έρχεται άλλος. Ξέχασε το, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν πάει ο Δόνης στον Παναθηναϊκό, δίνω στους Παναθηναϊκούς στίγμα. Πάει να πει ότι τα πράγματα πάνε καλά στο διοικητικό. Πάνε καλά προς το καλό. Άμα δείτε ότι δεν πάει ο Δόνης στον Παναθηναϊκό, άστα και θα πάει στο Γιαχαμπίμπι, για Λελέλη, θα βρει αυτό να πάει. Άστο, ναι. Προπονητάρα, πέρα, ναι. Προπονητάρα. Αλλά έχει ένα πάθος. Είναι τσιγκουναράς. Τσιγκουναράς, ξετσιγκουναράς, είναι προπονηταράς. Εντάξει, είναι. Στην Ελλάδα το 4-4-2 το παίζει αυτός και ο άλλος ο τρολός ο Καλαϊτζίδης καλά. Ναι. Αυτοί οι δύο το παίζουν. Ο Καλαϊτζίδης τώρα τελευταίο έχει τόσο καλά. Ναι, όχι τόσο καλά, γιατί δεν κλειδώνει. Έχει 38 χρονών μεσόωρο ηλικία. Ναι, και δεν τα κλειδώνει όμως τα μάτια. Παίκτες, δηλαδή. Κοίταξε να δεις. Ναι. Το 4-4-2 είναι ένα πολύ ωραίο σύστημα να το παίξουν 25χρονα παιδιά. Τα οποία έχουν πνευμόνια. Ναι, αλλά από την άλλη, όταν του τρέχει 90 λεπτά και κερδίζει 1-0, κλείνω σε το σκάφο. Αυτό είναι το μεμπτό, γι' αυτό είχα τελειώνει. Και τη μοναδική ένσταση με τον Δημήτρη, τον Καλαϊτζίδη, στο θέμα του Ενώ ο Λουτσέσκου, ενώ ναι. Λουτσέσκου το παίζει. Παίζει. Μπορεί να παίξει 4-4-2. Το δικό σου το σπίτι κοντά στον. Βέβαια. Μέσα, κοντά στον Μπρίγιοβιτς να πούμε και τα λοιπά. Μπορεί να παίξει 4-4-2. Μα μου λέει ένα. Μα πώς λέει το λες 4-4-2, ο ίδιος ο προπονητής το είπε. Μα είναι 4-4-2, ο Δημήτρης ποτέ δεν υπήρξε δεκάρι. Και τι, βέβαια, και πού το σώνουνε το Δημήτρη, ποιοι το σώνουνε, ποιοι κάνουν τα δεκάρια. Ο Μάτος με τον Βιερίνη. Γιατί απεριμένει τον Μαουρίσιο, τον Κάνια και τον Σακό. Α, δεν υπάρχει. Κάει και ο Πάτος, να πούμε. Λοιπόν, 9.55 κενό μήνυμα στο 54.340. Γι' αυτό λοιπόν του χρόνου πρέπει η Μαρία να μας δώσει κάποια λεφτά, να πάρουμε 3 μεταγραφές χρειαζόμαστε. Η Μαρία κάνει κουμάντο. Η Μαρία κάνει κουμάντο, ρε φίλε. Άμα πει αυτή 9, άιτε πάνε πάρε λεφτά εσύ. Τώρα είδε εκείνο τον Τάταρο με εκείνο το κεφάλι του Παπαδόπουλου. 9 λέει. Κοίταξε, Γιώργο του λέει 9. Τώρα, εδώ που 9. Ας τα βάλουμε τα πράγματα τώρα λίγο ρεαλιστικά. Ναι. Και πες ότι πάμε να κάνουμε την εντεκάδα του 2019. Ναι. Λοιπόν, κρατάμε τον τρελό. Πάμε σε διάλειμμα. Και τα λέμε μετά. Κρατάμε τον τρελό goalkeeper. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και βυθόματο εσείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS, λογικό έχεις. Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Βλέ φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Νεϊμάρης. 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 Στις ΙΚΕΣ Ελπίδος 34 και νέο κατάστημα Ελπίδος 52 στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ neymaris.com. Νεϊμάρης. Θα το πάρεις το κορίτσι. Θα το γράψουμε στη Metro Sport. Βάλε την αναγγελία για το γάμο σου στη Metro Sport. Κωστή Παλαμά 6Γ Κωνσταντινοπολίτικα ή τηλεφωνικά στο 2310-909090 και ηλεκτρονικά στο publis.com. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Είμαι λοιπόν με τον Λουτσέσκο και με την τεχνική, με το τεχνικό επιτελείο, μετά το κύπελο και καθόμαστε και συζητάμε. Έκανε αυτή τη συνέντευξη την πολύ ωραία βέβαια ο Ρουμάνος, ξεκαθάρισε κάποια πράγματα. Αυτό μου αρέσει τον προπονητή. Λοιπόν, μιλάει. Ανοίγει τα χαρτιά. Ανοίγει τα χαρτιά και μιλάει. Παίζω, όταν τους λέω ρε 4-4-2 είναι.
Γιατί όταν ο άλλο αμήνεται στο 1 δεύτερο του γηπέδου, ο Πέλκα κολλάει εκεί. Mm-hmm. Ανεβαίνουν οι δύο μπακ, κάθονται οι στόπερ πίσω με τα δύο χαφ, ναι. Τέσσερι πίσω. Οι μπακ ανεβαίνουν ψηλά και γίνεται το έλα να δει. 4-4-2 είναι. Γίνεται όταν αμήνεται, γίνεται 4-5-1, ο Πέλκα στο μαρκάρισμα δεν κάνει. Μα δεν το θέλει κιόλα. Γιατί να σου πω κάτι, γιατί λέει παραδείγματο χάρη. Λέω ο Πέλκα δεν μαρκάρει. Μου λέει από τον Μπέλκα δεν θέλω να χάνει ναι. στο μαρκάρισμα επάνω ναι. τη δύναμή του. Θέλω τα level του να είναι μεγάλα. Για να μου κάνει τον goal, να μου κάνουν ναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Ναι. Και το πρόβλημα του Λουτσέσκου φέτος ήταν το οχτάρι μας και το εξάρι μας. Γιατί ο ΠΑΟΚ κάπου μάγκωσε. Πληγύρε. Καταλαβες. Γιατί αν αυτούς τους δύο τους είχα σε 60 με 70% απόδοση, όχι παραπάνω, τότε φίλε θα βλέπεις το Μάτος. Γιατί. Σε κάποια φάση, ναι μεν ο Μάτος έπεσε, πρόσεξε τι θα σου πω τώρα, έπεσε. Ναι μεν έπεσε βιολογικά, αλλά τον τράβηξε και πίσω ο Λουτσέσκου, γιατί του λέει κοίταξε, έχω το Μαωρίτσιο που ασθμένει, ο Κάνιας δεν πατάει, μη μου ανεβαίνεις τόσο ψηλά εσύ. Α, λες ότι καταλαβες, ναι, ήτανε, αλλά ήταν και εντολή. Ήτανε και εντολή, ναι, δεν θα ανεβαίνεις, ναι. όπως και στον τελικό του είπε κοίταξε να δεις, μέχρι να πάρουμε... Τα πρώτα μέτρα. Ανέβαζε τον άλλον από αριστερά. Ανέβαζε τον άλλον και του λέει εσύ πίσω. Τον άλλον. Γιατί είχε μπακασέτα στην πλάτη του άλλο. Ναι. Μετά από τρεις μήνες, τέσσερις φτιάχτηκε ο άλλο. Φτιάχτηκε. Ναι, μετά από τέσσερις μήνες. Έκανε τη βλακεία που δεν έβαλε τον Γκάλο ο άλλο, ο Μπούφο. Γιατί ναι. για Μπούφο πρόκειται. Ναι. Και συγγνώμη για την έκφραση τώρα που μιλάω και έτσι. Τον Αλέφατο που μελετούσαμε. Αλλά ο Χιμένεθ ήταν. Ναι. Που λέει κοίταξε τον Μπίσεσβαρ. Λέει δεν είναι λέει στη γραμμή. Είναι λέει, άκου να δεις το που στον Αλέφατο. Μου λέει ναι. ο Μπίσεσβαρ, λέει, κάνεις τια που λέει ο Λουτσέσκου. Και στο διάλειμμα της εκπομπής, δεν το γουστάρεις Κώστα το Λουτσέσκου. Σε βλέπω εγώ. Ναι, δεν το γουστάρεις. Ναι, δεν το γουστάρεις. Φυσιογνωμικά πιστεύω ότι το γουστάρεις ναι. περισσότερο. Είναι καλός προπονητής Κώστα ο Λουτσέσκου, στο διάλειμμα μου λέει. Δεν τον πας Κώστα, εγώ σε βλέπω μου λέει. Και μου λέει μετά, λέει Κώστα λέει αυτός, παίζει από την περιοχή τη μία. Δηλαδή από τη γωνία της περιοχής ναι. μέχρι το ημικύκλιο και λίγο πιο δεξιά. Μπράβο. Και λίγο πιο έξω. Μπράβο. Αυτή είναι η κίνηση. Μπράβο. Μπράβο. Γιατί μου λέει αυτό Κώστα, με κάνει μάθημα ο Αλέφατος. Λέω γιατί ναι. Νίκο, γιατί λέει ο Βιερίνη ανεβαίνει λέει 70 μέτρα. Έχει φτιάξει Κώστα τον κόλο λέει, που έλεγες πριν τρεις μήνες, τέσσερις. Πατάει καλά. Ναι, έχει και τον άλλο τον αργό τον Μπακασέτο, οπότε δεν του βγαίνει στην πλάτη με ταχύτητα να μου πεις ότι θα με κάνει στην αντεπίθεση γιο-γιο. Και να βγει στην αντεπίθεση ναι. τον πρόλαβα. Τον προλαβαίνω, βάζω χάφα εκεί πέρα κοντά. Αν δεν γυρίσω, άσε που θα γυρίσει, λέω. Θα γυρίσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και μπαίνει, λέω, ο Μπίσεσβαρ λέει, σε αυτό το μοτίβο. Ο Πέλκας λέει, πηγαίνει να χωθεί στην τρύπα σαν το μαμούνι μου, λέει. Έτσι, μπράβο. Ο άλλος έχει πάρει, λέει, αυτόν τον center back. Τον έχει βγάλει βόλτα έξω. Γιατί ο Χιμένεθ παίζει man to man και μπαίνουν στις τρύπες οι γρήγοροι μπράβο. Πάνω στους αργούς. Και άμα δεν ήταν το. Να τα χάνουν, ας πούμε, ο Μπίσεσβαρ και ο Πέλκας και οι άλλοι που τα χάνανε, θα είχαμε κάνει 6-0. Αυτό παρένθεση σε αυτό το ήταν κομμάτι. Ανάλυση, στις προπονήσεις ναι. λοιπόν, επάνω τις τελευταίες που είδα, είδες εσύ. Στηρίχθηκε όλο το πακέτο, ειδικά των πρώτων λεπτών, πάνω στον Μπίσεσβαρ. Προσπαθούσε να πείσει. Και μάλιστα σε κάποια φάση τσατίστηκε και μίλησε πολύ έντονα στον Μπρίγιοβιτς ότι όταν θα μπαίνει μέσα ο Μαουρίτσιο, ο Μπίσεσβαρ, εσύ θα είσαι έξω από το κουτί. Θα παίρνει το στόπερ. Θα παίρνει το στόπερ έξω. Δηλαδή αυτός σαν να έλεγε θα βάλουν οι άλλοι τα γκολ. Και αυτά που είδα εγώ στις προπονήσεις, τα είδα και στα πρώτα 15-20 λεπτά στο Ολυμπιακό στάδιο μέσα, αλλά η ατυχία με τον ΠΑΟΚ ήταν ότι ο Μπίσεσβαρ τα χάσε. Και τρογε. Αντί να καπνίζει τα τσιγάρα ο Ζαΐρης, τα τρώγε. Τα τρώγε. Έφαγε τσιγάρα. Κατάλαβες. Έφαγε τσιγάρα. Ναι, όταν βλέπεις τον Μπίσεσβαρ, ο οποίος είναι ένας από τους πιο ποιοτικούς παίκτες. Να τρώει τσιγάρο, ρε φίλε. Έχω δει, ναι. Έφαγε το τσιγάρο. Τι να κάνει, αφού το άγχος ήταν τεράστιο. Κοίταξε. Έφαγε ομό τσιγάρο. Ρε. Τώρα τα πήραμε όλα μαζί, αλλά αυτός ο αγώνας δεν ήταν μόνο μεταξύ δύο ομάδων. Ήταν και μεταξύ των δημοσιογράφων ένας πόλεμος, ο οποίος ξέσπασε. Λοιπόν, ήρθε με βρήκε ο Βογιατζάκης. Ναι. Λέω θα πλακωθώ τώρα, ο Βογιατζάκης του Νόβα. Ναι. Λέω τώρα θα γίνει μακελιό. Και με μιλάει στον πληθυντικό, ρε παιδί. Ευγενικό παιδί ο Βογιατζάκης. Ναι, έχω πάθει πλάκα. Έχει μια παιδεία. Τεράστια παιδεία. Πρώτα, μετά μου λέει ο Θωμαΐδης και οι άλλοι. Λέει δεν το έκανε, λέει αυτός. Τι έκανε. Να πει, λέει, τον Δημητριάδη και τον άλλον. Δεν πρόλαβε να το πει. Α, για να ρουφιανέψει, λες. Ναι, και του λέω, φίλε, εφόσον λέω δεν το έκανε, λέω, άρα σε αδικήσαμε, λέω. Άρα δεν είναι σωστό αυτό που κάναμε. Μάλιστα. Και πρέπει να αποκατασταθεί. Πώς έτσι θα έτσι είναι το σωστό.
Εντάξει. Τα βρήκατε δηλαδή μεταξύ σας. Τρελάθηκα, εγώ ντράπηκα. Λέω τώρα τι θα με ορμήξουνε, θα κάνω πυγμαχία τώρα κτλ. Τι να ορμήξουνε, καμιά φορά τα λόγια σπάνε πιο πολλά κόκαλα από μια μπουνιά, ρε φίλε. Ρε φίλε, δεν ένιωσα άσχημα, πώς να το πω. Δηλαδή ένιωσα ότι τον. Μα όταν το παιδί έρχεται με επιχειρήματα και σου λέει ότι ρε φίλε με αδίκησες. Οπότε είπα οξύδες του χρόνου, ναι. Το λέω εγώ δημόσια. Δηλαδή έκανα λάθος, πώς να το πω. Ναι. Μην τον ορμήξετε το Βογιατζάκι, δεν έκανε κάτι με αυτό και είναι κορίτσι, πώς να το πω, ρε παιδί. Είναι δηλαδή ο άνθρωπος, τι να πω δηλαδή. Τι να σου πω, δηλαδή, άμα με έφερνε ένα βογιατζάκι η κόρη μου αύριο, θα, θα έλεγα έχει σκοτώ το κεφάλι μου. Κατάλαβε. Άμα σε έφερε κανένα Αλέξανδρο, δεν θα σ' άρεσε. Ρε, το λέω τον Αλέφαντο, ρε Νίκο, λέω, η κόρη σου, λέω, η Κατερίνα, πήρε, λέω, κανέναν, λέω, σαν και εμάς. Χτύπα ξύλο, ρε μου, λέει, τέτοιο πράγμα. Που θα πάει. Όχι, λέει, κανονικό άνθρωπο, λέει, πήρε. Άκου τι είπα, Αλέφαντο. Λοιπόν. Άκου, ρε, φωστή. Θέλω να δω τι ρε Νίκο, λέω. Η κόρη σου, η Κατερίνα, λέω, γιατί δεν έχω επαφή με τα παιδιά, μόνο με τον Τάσο το γιο. Πήρε, λέω, άνθρωπο, λέω, κανένα σαν και εμάς. Σπροκοπής. Όχι. Πήρε κανένα τρελό, λέω, σαν και εμάς. Κανένα ευγενικό πήρε. Χτυπιέται ο Αλέφατος, χτυπάει. Όχι, ρε, τι λες τέτοιο πράγμα. Τι λες σαν και εμάς, στις μπουνιές θα είμαστε κάθε μέρα. Κανονικό άνθρωπο πήρε. Κανονικό, κανονικό άνθρωπο. Κοίταξε να δει. Πήρε, λέει, κανονικό άνθρωπο. Κοίταξε. Να σου πω κάτι. Καταλαβαίνει τι λέει. Καταλαβαίνω τι λέει. Καταλαβαίνει και αυτό ότι κάτι δεν πάει καλά. Με αυτόν. Σου λέει δεν είμαστε φυσιολογικοί. Κάτι παίζει. Είμαστε προβληματικοί. Λοιπόν, κοίταξε να δει. Στις δουλειές μας που θέλουμε να είμαστε πρώτοι. Εσύ, ας πούμε, στη ραδιοφωνία τώρα είσαι πρώτος. Τι να κάνω, δεν τι... είναι κακό ναι. Όταν κάνεις τη στραβή, όταν κάνεις το λάθος έκανα, να βγεις. Κοιτάξτε, η μεγαλύτερη μαγκιά είναι αυτή. Να βγεις, παιδιά, ναι, μ' ακούτε. Έκανα με το Βογιατζάκι. Έκανα λάθος. Θέλω... ή ναι. Πρόβλεψα κάτι το οποίο. Εκείνη είναι η μεγαλύτερη μαγκιά, να σου πω γιατί. Γιατί παίρνει μεγαλύτερη αξιοπιστία. Ναι, ενώ άμα πας να βάλεις σάλτσες, να ξέρεις, δεν το περίμενα, δεν το έκανα και δεν το έρανα. Φίλε, τότε χάνεις ακροματικότητα. Έκανα λάθος. Τι να γίνεται. Λοιπόν, δουλεύω, κάνω λάθος. Λέγαμε, ας πούμε, πέρσι για το Στανόγεβιτς. Ναι. Ότι είναι συγκολό προπονητής. Τα είπαμε μαζί. Μετά το σώσαμε τα είπαμε. Βέβαια, ναι. Λοιπόν, το είπαμε για κακό του ΠΑΟΚ. Θα μπορούσαμε να ξεφτυλιστούμε. Ναι. Αλλά είδαμε και το είπαμε. Με τον Λουτσέσκου που ήμασταν επιφυλακτικοί. Ήμασταν δαγκωμένοι. Όχι, ο Λουτσέσκου, έπαιζε, αλλά... ο Λουτσέσκου έπαιζε ένα άλλο ρόλο στην Ξάνθη. Έπαιζε το ρόλο το Στυλ Σάντος, να ναι, πούμε, ναι. Ξέρω εγώ, κρύβομαι. Και το ερωτηματικό είναι κάποιοι τέτοιοι προπονητές που δουλεύουν, ας πούμε. Ας πούμε, κλέβοντας τα παιχνίδια, ναι. Όταν θα έρθω σε μια ομάδα στυλ ΠΑΟΚ, στυλ Ολυμπιακού, άμα πάρει ΑΕΚ παιχταράδες, στυλ ΑΕΚ, ναι. Και πρέπει να δημιουργήσει. Πρέπει ο προπονητής να είναι, να ξέρει να δουλέψει μια ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Και κλοπή να κάνει, και δημιουργία να κάνει, και όπως μπορεί, ξέρω εγώ, να ξέρει, άμα ταιριάξει η ομάδα του, να ξέρει να το διδάξει. Ναι. Πολλοί προπονητές οι οποίοι παίζουν σε μικρές ομάδες, άμα τον πα στη μεγάλη την ομάδα, εκεί έχει άλλο στυλ. Ναι, 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 ναι. Έχει άλλο στυλ. Ας πούμε, Αναστόπουλος. Ναι. Δούλεψε σε ομάδες για να τη σώσει. Τραβάει, να πούμε, επιτυχία μεγάλη. Mm-hmm. Πάει στον Άρη που είναι κλεισμένοι όλοι πίσω από τη σέντρα. Και πρέπει να έχει διδάξει ένα άλλο στυλ παιχνίδι. Ένα άλλο στυλ παιχνίδι, να το ξέρει. Ναι. Και εκεί κόλωσε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο το όλο σκηνικό. Κοίταξε να δεις. Στο κατακτητικό. Στο κατακτητικό. Να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Είχαμε παλιά έναν προπονητή, τώρα μου διαφεύγει το όνομα. Θα στον πω εγώ. Που κερδίσαμε μέσα στην Τότεναμ, αν το θυμάσαι. Ο Μπόλωνη. Ο Μπόλωνη. Ναι, καλώς. Λοιπόν, συζητάμε λοιπόν με τον Μπόλωνη. Τη γιαγιά του Τουίτη. Τη γιαγιά του Τουίτη, ο οποίος και αυτός ήταν πολύ επικοινωνιακός και ήξερε όλα τα πιτσιρίκια που είχε η Ακαδημία, τα πάντα. Ήταν καλός αυτό το πολύ πράγμα. Καλός. Έβγαλε και το Σταβιλίδη. Ναι. Και σε μια προπόνηση, το ρωτάω εγώ προσωπικά. Του λέω, μα κύριε Μπόλωνη, πώς ρισκάρατε και πήγατε μέσα στην Τότεναμ και παίξατε 4-4-2 με Αθανασιάδη και Σαλμπικίδη. Και με έναν Γκαρσία αργό στα χαφ. Και ο Γεωργιάδης στην πλευρά και ο άλλος δεξιά δεν και μου πασάρεις μέσα ένα Σταφυλίδη, ο οποίος να πούμε ήταν κουτάβι. Κουτάβι. Ξέρεις τι γύρισε και μου είπε. Τι είπε. Το παιχνίδι πρέπει να το πάρεις από τα ποδητήρια. Δηλαδή, ή θα δείξετε τώρα ποιοι είστε, θα μπείτε μέσα και θα παίξετε 1000% πάνω από τις δυνάμεις σας ή καθίστε εκεί που κάθεστε. Και έτσι, με το σύστημα που τους έβαλα, τους ανάγκασα να δείξουν όλη την αξία τους. Γιατί, αν τους έπεσα τα μπούρι τους Άγγλους, τώρα στα λέω στα ελληνικά σπαστά, θα μας είχαν βάλει 6 γκολ οι Τότεναμ. 6 γκολ. Γιατί, επειδή στη σωματοδομή αυτή είναι ανώτερη, έπρεπε να μπούμε τσαμπουκαλεμένα μέσα. Ταχυδύναμη. Ταχυδύναμη κτλ. Ναι, 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 δεν μπορεί να του παίξει τον ανοιχτό χώρο. Θα σε φάνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ειδικά άμα κλειστεί και αρχίσουν τη σέντρα κτλ. Σε έχουν βάλει δεν μέσα. Δεν μπορώ να φύγω στην κόντρα. Δεν μπορώ να φύγω. Γυρνάνε πίσω και ξανακλέβω. Επειδή λοιπόν αυτοί
Είχαν την υπεροψία ότι είναι μεγάλη ομάδα, ότι παίζουν μέσα είχαν στην έδρα του. Και τέτοια είχαν τους και είπα, ναι. Μάγκες, ναι. Μπουκάρτε μέσα. 4-4-2. Το καλύτερο παιχνίδι του Γκαρσία, και. Το καλύτερο παιχνίδι του Γκαρσία. Το Λουλουδά, πανηγυρίζει. Το Λουλουδά, αφού λέει. Τι ωραίο άνθρωπος. Μα ποιος εκείνη την εποχή πίστευε ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορεί μέσα να πάει στο Βόρειο Λονδίνο και να πάρει αυτό το παιχνίδι. Εγώ όταν το βλέπα από τα επίσημα του γηπέδου, δεν πίστευα ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να βγάλει τέτοια ποιότητα. Πήγε στην Αγγλία. Βέβαια, Αγγλία. Πήγε βέβαια. Βόρειο Λονδίνο, φίλε. Πήγες, ρε. Βέβαια. Αεροπλάνο. Αεροπλάνο. Τρένο μετά από το τέτοιο, μέσα Βόρειο Λονδίνο κατευθείαν. Ναι. Όχι στα παιδιά που ήταν εκεί πέρα, στα επίσημα. Εντάξει. Όχι στους κανίβαλους, ναι. Στους άλλους, ναι. Μάω, ήταν μάω. Από τα καλύτερά μου παιχνίδια αυτό. Εσύ και η Φενέρμπαχτσε. Ή μη Μάω Μάω. Εγώ, φίλε, ήμουνα Μάω Μάω, ναι. Αλλά σε κάποια φάση, γνωρίζοντας εσένα, γνώρισα πράγματα του ποδοσφαίρου τα οποία δεν τα βλέπα. Γνώρισα το ποδόσφαιρο σαν σκάκι. Είδα την άλλη φιλοσοφία της όψης. Α, το άλλο. Το, ναι. Άλλο το άλλο το πλάνο. Το καθημερινό, την προπόνηση. Άρα σε έβαλα σε μια κατεύθυνση. Ναι, με έβαλε σε μια κατεύθυνση. Και εσύ που θα με πας. Εντάξει. Ό,τι γουστάρεις. Άμα θες να πάμε, πάμε. Όχι, αν... θα μου φέρεις προϊόντα πρώτα. Αν τα αντέχεις. Αν αντέχεις την ησυχία, την ηρεμία, τη θαλπορή. Δεν την αντέχω. Άμα δεν την αντέχεις, είναι πρόβλημα, θα κολυμπήσεις. Πες την ιστορία με το Άγιο Όρος. Λοιπόν, στο Άγιο Όρος. Πας κάθε 6 μήνες. Εγώ πηγαίνω, είμαι πιστός, ξέρεις. Ναι, είσαι λοιπόν. Πιστός. Εγώ είμαι άπιστος. Εσύ είσαι πιστός κι εσύ. Ναι. Αλλά δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Γιατί μπορεί να βρίζεις. Να βρίζεις. Να υποτιμάς την εκκλησία, το Άγιο Όρος, τους παπάδες και όλα αυτά. Εμπορικά. Αλλά το χριστιανισμό τον ασπάζεσαι γιατί. Κάποια πράγματα τα οποία πιστεύεις και κάνεις, αυτά είναι δόγματα του χριστιανισμού, ο οποίος τα λέει. Και να βοηθείς να κάνεις. Και πάμε λοιπόν στο Άγιο Όρος. Λοιπόν, με το γιο μου κάνουμε μια πορεία γύρω στις 4 ώρες μέσα στο δάσος. Τζόκινγκ. Να σου πω, όχι τζόκινγκ, περπάτημα. Περπάτημα. Βεβαίως. Να πάμε σε μια μονή η οποία είναι από την πλευρά, ας πούμε, την άλλη... του Αγίου Όρους, όχι από την πλευρά δηλαδή της Χαλκιδικής. Δεύτερο τρίτο πόδι από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, πλησιάζουμε σε μια μονή, κατεβαίνουμε κάτω, έρχεται ένας γέροντας εκεί να μας υποδεχτεί. Γέροντας. Τα παιδιά. Εβδομηντάρης. Εβδομηντάρης περίπου, ναι. Τι κάνετε, ξέρω εγώ, καθίστε να ξαποστάσετε, να σας κεράσουμε κάτι, να ξεκουραστείτε. Ήσασταν με τον Παναγιώτη. Όχι, ήμασταν 4 άτομα. Α, 4. 4 άτομα. Ναι. Πορεία. Κουρασμένος. Ο γιος μου ξέρει πολύ καλά το Άγιο Όρος. Ο Παλαιστής. Παλαιστής πηγαίνει πάρα πολύ συχνά, το ξέρει πάρα πολύ καλά. Είχε πάει και στην Αθωνιάδα σε κάποια φάση, τέλος πάντων. Λοιπόν. Εκεί που έμαθε μαθηματικά ο Κόκκινος. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, μας υποδέχεται ο γέροντας να σας κεράσουμε κάτι, ένα κρύο νερό, ξέρω εγώ κτλ. Νερό πλήρω γέροντα... εμφιαλωμένο αυτή εκεί πέρα. Όχι, φίλε, τι εμφιαλωμένο. Γάργαρο. Νερό, γάργαρο, κρυστάλλινο, όπως το βγάζει. Καλό, ρε, είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει. Τη Θεσσαλονίκη, ρε, φίλε. Θεσσαλονίκη, να πούμε, είναι. Τέλος πάντων. Ναι, δεν το λέω. Άστα να μας κάνει η Αθήνα μια. Λοιπόν, πάντως από την Αραβισό καλά έρχεται. Τώρα εδώ τι γίνεται μετά δεν ξέρω. Καλά εδώ τώρα. Λοιπόν, και εκεί που καθόμαστε που λες και συζητάμε. Λέω, γέροντα, να μην σε ταλαιπωρούμε και εσύ τώρα κουρασμένος είσαι. Μου λέει, Νίκο, τι να με ταλαιπωρείς. Κοιτάζω δεξιά, κοιτάζω αριστερά. Λέω, Νίκο, είπε. Δεν κατάλαβα. Λέω, γέροντα, με γνωρίζεις. Μου λέει, βεβαίως σε γνωρίζω. Ο Νίκος από τα Γιαννιτσά, δεν είσαι. Λέω, καλά, τι έγινε τώρα εδώ. Θαύμα έγινε. Δεν έχω ξανάρθει σε αυτή τη μονή, γέροντα, του λέω. Μου λέει, σε ακούω, λέει, στο ραδιόφωνο. Το βράδυ. Με το Ραπτόπουλο που κάνεις εκπομπή καμιά φορά τις Παρασκευές. Και λέω, γέροντα, σοβαρά μιλάς. Ακούς ραδιόφωνο εδώ στη μονή αυτή είναι εδώ. Μου λέει ναι. Και μου μίλησε για σένα, μου λέει και κάποια πράγματα. Ότι εντάξει, αφού έχεις την άποψή σου να κατηγορείς τη θρησκεία, να κατηγορείς ξέρω εγώ κάποια πράγματα. Όλες αλλά τις καλό, θρησκείες, αλλά καλό θα ήταν ναι. Να ερχόσουν να δεις πώς είναι τα πράγματα, να δει άμα είμαστε τεμπέληδες. Μην τους χαλάσω. Ναι, άμα είμαστε τεμπέληδες, άμα δεν είμαστε κτλ. Κτλ. Και μετά, αφού τελείωσε αυτή η κουβέντα. Λοιπόν, κατεβαίνουμε κάτω στο εργαστήριό του. Είναι μαραγκός. Κάνει καρέκλες, κάνει μπαούλα, πόρτες, φτιάχνει. Και τα στέλνει σε όλο το όρος. Μάστορα. Και βλέπω μέσα, ναι. Και βλέπω μέσα που λες φίλε Κωστή, δίπλα στο εικονοστάσι που είχε της Παναγίας, ένα κασκόλ του ΠΑΟΚ, τη φωτογραφία με την σύνθεση της ομάδας του Κούδα, τότε εκείνης της μεγάλης εποχής. Και δίπλα ένα ραδιόφωνο το οποίο ήταν επικατοχής με, με τη σπιράλ την κεραία. Την δικτυωτή, ναι. Μπράβο. Και μου λέει ο γέροντας το εξής, ότι μου αρέσει να ακούω τις γνώμες των νέων παιδιών.
Και ο Ραπτόπουλος, επειδή βγάζει συναισθήματα και βγάζει κάποια πράγματα, εγώ θέλω να τα ακούω. Τώρα, εγώ δεν θα τον κρίνω, άμα είναι σωστά ή άμα είναι λάθος. Εμένα μου αρέσει να ακούω κάποια πράγματα. Όχι μόνο ποδοσφαιρικά, για το πώς παίζω ΠΑΟΚ, αλλά και κοινωνικά. Και ο Ραπτόπουλος, όπως λες και εσύ, είναι πια τέλα. Λογιών-λογιών μεζέδες. Έχει διάφορους. Και μου έκανε και πρόσκληση, αν μπορείς να αντέξεις. Λέω, Γιώργο, δεν μπορεί να αντέξει αυτό στην ησυχία. Δεν μπορεί να κάτσει δίπλα στο Ζαρκάδι, δίπλα στο Αγριογούρουνο να είναι. Δεν. Το βράδυ, λέω, θα την κοπανίσει. Κολυμπώντας, λέω, θα γυρίσει στην Ουρανούπολη. Και μου λέει, αν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει. Έχει ησυχία εκεί, δηλαδή. Έχει πάρα πολύ ησυχία. Πώς την αντέχει. Εγώ την πρώτη μέρα που πήγα στο Άγιο Όρος, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Ναι. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, φίλε Κωστή, και δεν περνούσα. Έχω εμβοή στα αυτή. Δεν θα υπάρχουν εμβοές. Αφού έχει εμβοή τα αυτή. Δεν θα υπάρχει εμβοή. Ναι. Όλα τελειώνουν εκεί. Ό,τι προβλήματα έχει, τελειώνουν. Τέλος. Ηρεμείς. Πέφτουν οι στροφές. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ και δεν περνάει η ώρα. Λες τι ώρα, είναι 3 η ώρα. Τηλεόραση έχει. Δεν υπάρχουν τηλεόραση. Δεν έχει. Όχι. Ίντερνετ. Ίντερνετ υπάρχει μόνο στα κεντρικά, δηλαδή στις καριές και σε κάποιες μονές τις οποίες το χρησιμοποιούν για. Σκοπούς, ας πούμε, που χρειάζονται προμήθειες κτλ. Προμήθειες, ναι. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει. Το θέμα είναι, όταν θα πας εκεί, τι ψάχνεις να βρεις. Τι ψάχνεις να βρεις. Ψάχνεις να βρεις ησυχία. Ψάχνεις να βρεις το στραβό. Εσύ, άμα πας, μπορείς να βρεις το σταυρό. Το σταυρό θα βρεις. Λοιπόν, γίνεται έργο. Γίνεται έργο, έχει πάρα πολλή δουλειά. Το στραβό. Γι' αυτό σε λέω. Γιατί θα βρει. Γι' αυτό σε λέω. Αν μπορείς να αντέξεις, καλά θα είναι. Εγώ πάω ηρεμό. Ναι. Ναι. Εσύ τώρα ηρεμείς γιατί η δουλειά σου είναι με άγχος, Νίκο. Δηλαδή τώρα για να κάνουμε μια κουβέντα. Ναι. Δηλαδή εσύ τώρα έχεις στρες πώς θα πουλήσεις και πώς θα κάνεις. Όχι, δεν έχω στρες πώς θα πουλήσω. Γιατί εγώ κάθε μέρα έχω στρες. Το στρες. Πώς θα πάει, πώς θα κάνει, πώς θα ράνει. Αυτά τα έχω λύσει τα προβλήματα τα δικά μου. Ποιος θα μας κάνει μήνυση, ποιος θα μας κάνει το αυτό, που θα κλείσει το κανάλι, θα ανοίξει το άλλο. Καταλάβεις. Εγώ τα προβλήματα. Πλήρωσε αυτά... αυτός, δεν πλήρωσε. Ναι, αυτό είναι ο θέμα. Χορηγός, να αυτό πούμε, είναι ναι, θέμα. Ναι, είναι, ναι. Εγώ τα προβλήματά μου τα έχω λύσει πάνω σε αυτό το κομμάτι γιατί μετά από 22 χρόνια στη δουλειά έχω διαλέξει το πελατολόγιο μου ποιο θα είναι. Έχει την πολυτέλεια αυτή. Έχω την πολυτέλεια αυτή. Είναι η επιτυχία της επαγγελματικής μου, ας πούμε, κατάστασης. Καλό σαν πολιτή να επιλέγει. Και είναι καλό αυτό είναι... για όσους ακούνε και ειδικά για τα νέα παιδιά ότι ο δρόμος ο δύσκολος είναι ο τίμιος ο δρόμος. Γιατί σαν πολιτής μπορούσα να οικονομήσω πολλά λεφτά. Εκθέτοντας την εταιρεία μου, εκθέτοντας τους εκμεταλλεύοντας τον χρόνο. Κόσμο σε βάθος χρόνου, όμως ειδικά τώρα θα χάνα. Δεν θα ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος πάει σε ένα μαγαζί και τον έχουν εμπιστοσύνη. Ναι. Έτσι. Και δεν το κάνω αυτό εσκεμμένα, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Εμένα. Λοιπόν, δεν έχω λοιπόν ανασφάλεια πάνω στη δουλειά. Απλώς. Στο μυαλό το δικό μου, το στραβό μου είναι ότι δεν μπορώ να είμαι δεύτερος. Θέλω πάντα να είμαι πρώτος. Ναι. Και θέλω ότι οι στόχοι μπαίνουν. Να υλοποιούνται. Να είναι σε αυτό το κομμάτι. Εγώ επίσης τώρα, έχω πρόβλημα ναι. Ότι δεν μπορώ τους ψεύτες, δεν μπορώ και τους αργούς. Μπράβο, ρε. Αυτό είναι. Ναι, ρε Νίκο, η αργή. Τι είναι αυτό, ρε. Η αργή, ρε Νίκο. Είναι δηλαδή, θέμα, ρε, Νίκο. Ξέρω ότι δεν θα ζήσω πάνω από τα 75 με το χαρακτήρα που έχω. Καλά είναι τα 75. Καλά είναι. Καλά είναι. Πιστεύω 74, μέχρι τότε. 76, καλά μέχρι είναι, τότε καλά θα είναι. Ναι. Λοιπόν, αλλά του αργού δεν του μπορώ. Δηλαδή, του νοχελικού, ναι. Του κάνω μια ώρα. Α πούμε, πήγα σήμερα στην τράπεζα. Σέρνει το πόδι. Ναι. Ναι. Πήγα στην τράπεζα σήμερα να κάνω καταθέσει. Ναι. Ήταν μια εκεί αργή. Oh. Έτρωγε να πούμε ένα κουλούρι. Oh, oh, oh. Λοιπόν, εγώ τώρα είμαι, ξέρεις, να τυναχτώ, να. Oh, θα να φάω τα λυσιακά μου. Πελάτη σα. Καλησπέρα σα. Oh. Άμα ξεκινάμε το καλησπέρα σα, δεν υπάρχει. Λέω να κάνουμε κάποιες καταθέσεις. Λέω είναι αρκετά τα χρήματα. Η ταμεία ήταν αργή. Ταμεία. Oh. Ταμείας. Ναι. Μάλιστα, λέει, πίνει καφέ ελληνικό. Μία η ώρα το μεσημέρι. Αδύνατη χοντρή. Αδύνατη. Στεγνή. Ναι. Με μικρά χείλια. Κακιά γυναίκα. Κακόψυχη. Όπα, κοίταξε. Ναι. Μικρά χείλια λέω... γυναίκα. Κακιά γυναίκα. Ναι, την κατάλαβα. Βέβαια. Την κατάλαβα και κάνω τώρα ηρεμία. Λέω τώρα Νίκο δεν σε φέρνει. Στεγνή. Άβυζη. Α, δεν ξέρω. Δεν παρατήρησα. Δεν παρατήρησα. Γιατί το μυαλό μου ήταν αλλού. Ναι. Λοιπόν. Λέω Νίκο, κάνει υπομονή τώρα να τελειώνει από εδώ γρήγορα. Ναι. Τώρα με κουλούρι, ρε φίλε. Και τρώγοντας καφέ, και καφέ, μπορεί να πληκτρολογήσεις να πούμε. Έχει γεμίσει εκεί σου σάμια να πούμε. Τώρα καταργήσανε και τα αυτά, ξέρεις τώρα. Ποια? Μπερδεύομαι εγώ τώρα. Ποια? Καταργήσανε στη τράπεζα τα βιβλιάρια. Ναι. Με την κάρτα να πούμε με τώρα. Με την κάρτα. Πω. Δύσκολη περίπτωση. Λέω αυτά τα 250 ευρώ ποιος τα έβαλε.
Λέει είναι από το τάδε. Αυτά είναι από το εξωτερικό, από το εσωτερικό. Δεν ξέρω. Δες. Μπέρδεμα. 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 Δεν είμαστε εμείς. Oh. Εμείς είμαστε για το βιβλιάριο. Βάλ το βιβλιάριο μέσα, πες μας τι έχει βάλει, τι έχει βγάλει. Απλά ποιος έβαλε, ποιος έβγαλε. Ναι, τώρα σου, να σου πω ένα παράδειγμα. Ναι. Οι άλλοι μου οι συνάδελφοι ναι. στην τεχνολογία είναι πρώτοι. Ποιοι άλλοι. Οι άλλοι μου, οι δικοί μου, είμαστε 13 πολιτές οντοψίες στην Θεσσαλονίκη και 13 στην Αθήνα. Θα κάνουν ηλεκτρονικά, λοιπόν, ναι. Θα κάνουν παραγγελίες, ας πούμε. Εγώ, ναι. Τευτέρη. Ναι. Ο άλλος email. Καλά, ναι, είναι σωστά. Ναι. Πιο γρήγορος από μένα. Ναι, εκεί αργείς εσύ. Έχω πρόβλημα τώρα. Εκεί αργείς εσύ. Δεν μπορεί ο άλλος να δίνει πιο γρήγορα την παραγγελία από ό,τι τη, δίνει ο, τη δίνω εγώ. Πρέπει να εκπαιδευτείς. Έχω πρόβλημα, ναι. πρέπει να εκπαιδευτώ. Τώρα ναι, εγώ... αλλά δεν μπορώ. Να, τώρα κι εγώ, κοίταξε, το βλέπεις αυτό το τηλέφωνο. Το βλέπω. Να, η κόρη μου έχει ένα άλλο. Κάνε άλλο. Και θα πάρω τη κόρη μου το άλλο. Ναι. Και θα έχει μέσα να πούμε. Άστο, θα μπερδευτείς. Μη, πάει στο διάλογο. Είναι αφή. Άστο, σου λέει κανένα λογαριασμό. Με αφή. Ναι. Άστο. Α σου πει κανένα λογαριασμό, κανένα 500 και θα κλαίμε μαζί. Άστε. Θα τσακωθώ, ε. Ε, θα τσακωθεί, ναι. Ναι. Θα στείλει κανένα email λάθο. Θα γίνει καμιά στραβή. Ναι. Θα στείλει κανένα λογαριασμό να πληρώσει. Θα βγάλει καμιά φωτογραφία μυστήρια. Άστο, ρε μπελά, θα βρει κάτσε με αυτό καλά. Είσαι με αυτό το Nokia, αυτό παλιό. Λε, ε. Ξέρω και σου λέω εγώ τώρα. Είπα να κάνω ένα βήμα. Τι βήμα. Ε, πρόοδο. Προ την ενιότητα. Άστο, δεν είμαστε για βήματα εμεί. Ναι. Είμαστε με το σήμα καπνού. Ναι. Τα άλλα η τεχνολογία μας έχει προσπεράσει. Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς, ναι. Τι να κάνουμε. Τώρα μπορείς τώρα εσύ να πληρώσεις μέσω κινητού τη ΔΕΗ. Τρελός. Άμα δεν πας εκεί. Μπορώ να πάω να μάξει να έχει stop, stop, stop. Star, stop να σβήνει. Τι στο διάλο σβήνεις ρε μέσα στη μέση του δρόμου. Δεν θέλω να σβήσεις. Τι άγχος είναι να σβήνεις. Ε, βέβαια. Θα ξανανάψει μετά. Έχεις την απορία. Λες έσβησες. Ναι. Θα ανάψεις μετά. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Μπράβο. Δεν ξέρεις. Σου λέει ο άλλος μετά. Έχει, πώς το λένε το άλλο το σύστημα να πούμε το anti-spin. Ναι, λοιπόν, Συριακό κυβότιο. Συριακό κυβότιο. Άντε μάθε το. Συριακό κιόλα. Εδώ τα ελληνικά δεν μάθαμε, θα μάθουμε τα συριακά. Oh, δεν γίνεται δουλειά. Είμαστε πίσω από τα κοστή. Γυρνάω και με τον Ζαΐρη το βράδυ. Με αέριο φυσικό. Mm. Δεν φτάνει και δεν φτάνει και δεν φτάνει. Α, μαν. Και βενζινάδι που έχει στη Λαμία. Δεν έχει βενζινάδι. Μα κλείσαν όλα τα αυτά. Μετά τη Λαμία δεν έχει τίποτα. Ναι. Φτάσαμε στη Βέρεια. Ρε, στο κλειδί. Στο κλειδί κάπου εκεί δεξιά. Κρύψατε, ναι. Είχε ένα διανυκτερεύον να πούμε ναι, το παιδί. Ναι. Μας ακούει και τα λοιπά. Και γεμίσαμε φίλε και δεν την πατήσαμε. Καταρχήν πρώτα απ' όλα φίλε Κωστή, όπου και μπήκαμε να. Μέσα στην Κατερίνα. Αν ο Ζαΐρης δεν έβαλε βενζίνα. Δεν έβαλε. Γιατί. Γιατί πίστευε ότι μπορούμε να βρούμε στη Λαμία, στην Όχι, Άρισο, είναι πόλο. Κουσούρι αυτό. Κουσούρι. Κουσούρι του τέτοιου. Να σου πω γιατί. Ναι. Είναι κουσούρι γιατί δεν θέλει να δώσει λεφτά. Στο λέω εγώ αυτό. Όχι ρε, η εταιρεία ναι, πλήρωνε. Ας είναι. Ναι. Ας είναι. Είναι θέμα χαρακτήρα. Ας το έδωσε η εταιρεία 1000 ευρώ. Βρε, μας έδωσε ανδρώνει στον δρόμο. Ας έδωσε 500 ευρώ. Κύριε. Είναι θέμα χαρακτήρα. Στο λέω εγώ. Πάω το κύπελο και τον δάγκωσα τον ανδρώνει. Δεν καλά. Πάρτε και αυτά λέει να πάτε. Καλά έκανες. Μόλις είδε ο Ζαΐρης τα λεφτά. Ναι. Λέει θα σας πάω λέει σε ένα κεμπαπάδικο. Μπράβο. Στην Κηφισιά. Πλακωθήκατε. Εκεί φάγατε. Oh. Βενζίνα όμως δεν βάλατε. Δεν βάλαμε βενζίνα. Γιατί. Γιατί είμαστε ηλίθιοι. Α σου πω τώρα εγώ το άλλο. Αν σου δώσω σε ένα 500 ευρώ σήμερα. Ναι. Θα πας να γεμίσεις το Κόρτοβα. Τρελόσε ρε. Τότε. Θα πάρω μια φόρμα. Θα πάρω μια κάλτσα. Άρα είναι θέμα χαρακτήρα. Κατάλαβες. Το αυτοκίνητο κάτω από τη μέση πάντα. Στο όριο λαμπάκι. Έτσι. Είναι θέμα χαρακτήρα. Εγώ παραδείγματος χάρη σαν χαρακτήρας, το αυτοκίνητο το έχω πάντα φουλαρισμένο. Εγώ σαν χαρακτήρα το έχω άδειο. Αυτό είναι. Είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες. Γιατί το έχω άδειο. Γιατί. Αν το κλέψει κανένας, να μην είναι από βενζίνη. Και εγώ λέω το άλλο. Αν το κλέψει ο άλλος και έχει φουλ βενζίνα, πού θα πάει. Ναι. Σήμερα βρήκα στο Κόρτεμπα ένα πορτοφόλι. Το βρήκες. Με λεφτά μέσα. Μπράβο. Το ανοίγω το πορτοφόλι, εδώ μπροστά. Ναι. Στις πολυκατοικίες που χτίζονται. Ναι. Λέω, τι διάλογο θέλει το πορτοφόλι στο Κόρτεμπα το δικό μας. Μέσα. Πάνω στο Πάρμπριτζ. Στο Πάρμπριτζ. Πάω τον Μποκολόκο πέντε στάσεις πιο κάτω να πάρει το λεωφορείο που σχολάει. Και πάω μετά εγώ, κάνω τις δουλειές μου. Λοιπόν. Λέω, τι να γίνει αυτό το πράγμα. Παίρνω τηλέφωνο τον Κουλιανό. Λέω, βρήκα ένα πορτοφόλι, δεν έχει να πούμε μέσα ταυτότητα. Έχει μια φωτογραφία όμως. Και έχει μια φωτογραφία η οποία είναι συγκεκριμένη. Όποιος να πούμε είναι και το έχασε. Άγνωστος για σένα. Άγνωστος για μένα. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπω κτλ. Το έχω το πορτοφόλι στα μάξη. Δεν πειράζω λεφτά από μέσα. Φράγκο. Και. Περιμένω να βγει ο ακροατής και να μου πει. Το έχεις. Στην αστυνομία δεν το πάω. Δεν το πας. Όχι. Θα βρεις μπελά στην αστυνομία, ας το μην το πας. Ένα μπελά μπορώ να βρω, μπορώ να το φάει ο αστυνομικός. Δεύτερον. Δεύτερο. Δεν το ξέρω. Δεύτερο. Όχι ότι θα το κάνει. Το σημαντικότερο πες. Δεύτερον. Το σημαντικότερο πες για την αστυνομία. Όχι.
Ποιο είναι το σημαντικότερο αν έρθει αυτός που το χάσε και το βρει. Λοιπόν, θα πει ότι αντί για 500 ευρώ έχει 1000. Μπράβο. Το έπαθε ο πατέρας μου. Μπράβο. Το 72. Γιατί να το πάω λοιπόν στην αστυνομία. Δεν το πάω στην αστυνομία. Πάω. Λέω λοιπόν, βρήκα ένα πορτοφόλι, το έχω στο Κόρντομπα. Λοιπόν, δεν λέω τι ποσό έχει μέσα. Δεν λέω τι ποσό έχει μέσα. Δεν λέω τι κάρτες έχει μέσα, δεν έχει ταυτότητα, έχει μια φωτογραφία χαρακτηριστική. Μάλιστα. Όποιος το έχασε, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει. Άντρας, γυναίκα, δεν λέμε. Άντρας. Άντρας. Αντρικό πορτοφόλι. Αντρικό πορτοφόλι. Ποιος μπούφος είναι αυτός. Εντάξει, το. Πέρα πολύ φελός. Το έκανε. Τι έκανε. Ξέρεις ο πατέρας μου, θα βρεις και μπέλα. Βρήκε ένα πορτοφόλι. Όχι μόνο ο πατέρας σου, πολύ έχει γίνει σε αυτό το κομμάτι. Το βρίσκει το πορτοφόλι το 72. Ναι. 34 χρονών. Ναι. Έπαιζε μπάλα στα Μουδανιά. Ναι. Ο Μουδανίων, Β' Εθνική. Ναι. Πήγε σε ένα εκκλησάκι, αυτός πίστευε, να ανάψει ένα κέρι. Και εκεί στο εκκλησάκι βρήκε το πορτοφόλι. Το πορτοφόλι. Ναι. Και το πήγε στην αστυνομία. Το πάει στην Τρίγλια εκεί κοντά στο. Μπράβο. Στο λέει, βρήκε αυτό το πορτοφόλι, αυτά τα λεφτά έχει μέσα, το αφήνει. Μετά μια εβδομάδα τον παίρνω τηλέφωνο. Λέει, κύριε Ραπτόπουλο, έχετε λέει πρόβλημα. Τι πρόβλημα λέει έχω. Λέει αυτός λέει που ρίχνει το πορτοφόλι, λέει ότι αυτά τα λεφτά που ήταν, ξέρω εγώ, 10.000 δραχμές είναι λίγα. Ήταν περισσότερα. Λέει, ξέρουμε, λέει. Μα λέει, είμαι ηλίθιος, λέει, να το δώσω το πορτοφόλι και να κρατήσω τα μισά. Δεν το κράταγα ολόκληρο, δεν μπορώ να το δώσω. Λέει, αν ήμουν σημασμένος, ας πούμε, και το παρέδιδα το πορτοφόλι, θα τρώγατε ξύλο, λέει, από στον τέταρτο όροφο στη Βαλαωρή του, λέει. Λέει, ρε παιδί μου, πες ότι εγώ έβαλα μυαλό και ότι έγινα καλός άνθρωπος χριστιανός και παραδίδω το πορτοφόλι. Λέει, θα τρώγατε ξύλο, λέει. Τώρα εσείς δεν έχετε φάκελο, λέει, και αυτό και τα λοιπά. Μάλιστα. Λέει, ποιος είναι αυτός, λέει, που έχει το πορτοφόλι. Αμάν. Ένας βιοτέχνης ήταν. Αμάν. Ακόμα ξύλο τρώει. Ναι, ρε φίλε. Πήγε, τον έκανε μαύρο στο ξύλο, μηταράς 35 χρονών, του τραβάει ένα βρωμόξυλο. Του τράβηξε. Μα και το ίδιο. Και τον κάνει μήνυση το μηταρά. Λέει, πώς θα σε πλακώσω, λέει, και έξω από το δικαστήριο. Δεν καταλάβαινε τίποτα το μηταρά, να πούμε. Εγώ μέσα στο. Ξαναβρίσκει πορτοφόλι, ξανά. Στα 55 του. Μια κοπέλα. Παίρνει τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα Τούμπας. Λέει, γεια σας, βρήκα ένα πορτοφόλι. Δεν το φέρνω, λέει, με τίποτα. Να πει αυτή πόσα λεφτά έχει μέσα. Ναι. Λέει, καβρό καμπέλα. Βέβαια. Ήρθε η κοπέλα, λέει το πορτοφόλι. Αυτά τα λεφτά, μπαμ μπαμ, πάει και το δίνει. Μπράβο. Το έδωσε. Το ίδιο περιστατικό έγινε και στα Γιαννιτσά σε σούπερ μάρκετ. Από χοντρέμπορο. Χοντρέμπορο. Ο οποίος, να πούμε, είχε το τσαντάκι του άνθρωπος με τα λεφτά και το ξέχασε πάνω σε ένα ράφι. Περνάει το παιδί που βάζει τα μακαρόνια, τα ρύζια, ξέρω εγώ τι βάζει, ναι. Βρίσκει το πορτοφόλι. Το δίνει. Το δίνει το πορτοφόλι. Λέει, το τσαντάκι μάλλον. Λέει, κύριε Γιάννη, λέει, ξεχάσατε, λέει, το τσαντάκι σας. Λέει, αμάν αγόρι μου, σε ευχαριστώ πολύ και τα λοιπά, το Νατάλο. Λέω, λέει, το παραδίδω στον διευθυντή και φεύγω εγώ. Ναι. Λέει, ελάτε, πέρατε όποτε βολεύτηκε να πέρασετε να το πάρετε. Άκουτο, ναι, ναι. Περνάει λοιπόν αυτός. Εκεί πέρα πάει, λέει, αμάν παιδιά, σας ευχαριστώ. Είχα μέσα επιταγές, καρνέ, ξέρω εγώ, ταυτόντες ιστορίες και κάτι χρήματα. Παίρνει τα χρήματα που λες, λέει, αλλά δεν είχα, λέει, 1500 ευρώ, λέει, μέσα εγώ. Εγώ λέει, είχα 1800. Ναι, ναι. Καλά, ρε Καριόλη, βάζεις το παιδί ότι είναι κλέφτης. Ναι. Να απολυθεί και από τη δουλειά. Δηλαδή δεν τρέψει λιγάκι. Το παιδί δεν έχεις λίγο φιλότιμο. Το παιδί φρόνιμο. Φρόνιμο το παιδί. Άμα ήταν να σου κάνει τη μαγκιά, θα σου βουτούσε το καρνέ, θα σου βουτούσε τις ταυτότητες, θα σου βουτούσε να πούμε όλη τη χρήματα έχεις μέσα, τα βάζε μέσα στα μάξι και θα κάνει τον πεκί. Ναι. Γιατί να τον παραδώσει το διευθυντή του. Βλάξ. Ναι. Βλάξ. Και λέω το λέω το παλικάρι, λέω τι έγινε μετά. Λέει, ήρθε μέσω διευθυντή. Του σπάσα, λέει, δύο δόντια, λέει. Ναι, καλά του κάνει. Λέω, ήθελε τι μπουνιέ του. Ναι, τον έδωσα. Τι μπουνιέ του τι ήθελε. Του σπάσα, λέει, δύο δόντια, λέει. Στο μηταρά. Για στα χέρια σου, μηταρά. Αυτά είναι, έτσι πρέπει να τελειώνει. Δηλαδή, ρε φίλε, σε βρίσκουμε το πορτοφόλι. Σε κάνουμε να ηρεμήσει, να κοιμηθεί το βράδυ σπίτι σου. Γιατί έχασε λεφτά. Και άμα χάσει λεφτά, δεν μπορεί να κοιμηθεί εύκολα. Λοιπόν, και έρχεσαι και μα λε και κλέφτε. Τι θες σου μπουνιές σου, ρε άδερφέ μου. Για άλλη φορά βρήκαν ένα, πώς το λένε, πώς το λένε αυτά τα υπολογιστή. Ναι. Πάνω στο Κόρντομπα. Πάνω στο Κόρντομπα. Τι σκάτα. Τι γίνεται εδώ. Ένα υπολογιστή βρήκανε, τι να τον κάνω. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το goldmall.gr σας ταξιδεύει. Βρείτε σήμερα 900 και πλέον προσφορές ξενοδοχείων στη χαμηλότερη τιμή και επιλέξτε τον επόμενο προορισμό σας. Διαμονή σε μοναδικές τιμές με έκπτωση έως και 50% στα πιο επιλεγμένα ξενοδοχεία όλης της χώρας, σε Χαλκιδική, Μακεδονία, Αθήνα, νησιά και όχι μόνο, με ένα απλό κλικ. Δείτε τώρα όλες τις προσφορές στο www.goldmall.gr και ταξιδεύστε σε όλη την Ελλάδα ποιοτικά και οικονομικά με ένα απλό κλικ.
Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Με λέει ο Τσάκωνας μια μέρα. Είμαι μια μέρα με τον μπλέκαμε. Και παίζουμε μια τέλεια στο θέατρο. Λέω, άκουρε. Πηγαίνουμε να παίξουμε, μου λέει ο Τσάκωνας. Ναι, λέω, και είμαστε εμείς και αυτός που έχει τον κηλικείο. Πάνε δηλαδή να παίξουν στο θέατρο και είναι ο Τσάκωνας, ο Μπλέκας, ο θείος και πάνε και δεν έχει πάρει θεατής. Και είναι αυτός, λέει, μόνο στο κηλικείο. Και λέει ο Τσάκωνας, ρε Κώστα, πάμε να φύγουμε, του λέει. Και λέει ο Μπλέκας, όχι! Ο Τσάκωνας, όχι! Λέει τώρα, μιμείτε τώρα ο Τσάκωνας, ο Μπλέκας. Ένας Μπλέκας θα παίξει και γι' αυτόν πως το κηλικείο. Και μας έφερε να παίξουνε. Ο φελός τους έφερε να παίξουνε. Και αυτός ήταν το κηλικείο ήταν ο παδός του Ολυμπιακού και δεν γούσταρε το θέατρο. Και λέει ο Μπρέκας, την παίρνει χαμπάρι ο Μπρέκας στη δουλειά στο δεύτερο διάλειμμα. Έχω την εντύπωση ότι αυτό δεν μας παρακολουθεί. Πάμε να φύγουμε. Παραφύγουμε. Ποιο Μπρέκα ρε το φελό να πει. Όχι, όχι. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Έχουμε δει. Ο Πρέκας deep φελός. Ναι, είναι. Φέλεψε. Όλοι μετά από κάποια ηλικία ρε φίλε. Όχι, δεν όλοι. Ο Φέρτης γιατί δεν έγινε φελός. Ο Φέρτης, ο Φέρτης είναι 80 χρονών, πεταράς. Είναι ρε φίλε. Πήγα πριν 2 χρόνια στο θέατρο Αθήνων και τον είδα. Ναι, εκπληκτικός. Σε μια παράσταση, τέτοιο μπρίο, τέτοια κίνηση, τέτοιο παίξιμο, 78 χρονών. Και πήγα το μίλησα. Νομίζω ότι αυτή η ηθοποιή. Είναι... Είμαι λέει Παναθηναϊκός, πικραμένος μου λέει. Πικραμένος Παναθηναϊκός, ναι. Πιστεύω ότι αυτοί οι ηθοποιοί έχουν μια πειθαρχία μέσα τους και μια παιδεία εξαιρετική. Άμα δεν είσαι τρελός καλλιτέχνης δεν γίνεσαι. Για τρέλα την έχει. Να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπω και τον Καζάκο ρε φίλε που είναι 480 κιλά. Ναι. Και αυτός θα ζήσει 100 χρόνια. Ωραία, θα πιω ολόκληρη κάζη καρέζι. Ρε. Ναι, ρε φίλε. Ξέρεις τι να κάνεις στο πούλμα, να στείλεις την καρέζι να πούμε. Ναι, βέβαια, μεγάλη υπόθεση. Να στείλεις την καρέζι και να είσαι στο πούλμα. Είναι μεγάλη δεξιά. Υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, 90-90-90. Μηνύματα έχουμε. 98-80-90. 9-55 κενό μήνυμα στο 54-3-40. Ναι. Έχω μάθει και μπαίνω και στο. Πώς το λένε? Στο Facebook. Στο Facebook. Facebook. Πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Είμαστε σε θερινή περίοδο μέχρι 1 Αυγούστου που θα πάρουμε τη βρωμοάδεια. Να πάμε εκεί να σαβουριά να ξοδέψουμε τζάμπα τα λεφτά μας. Εδώ θα είμαστε. Γιατί τζάμπα τα λεφτά, ρε Κωστή? Θα κάνεις να πούμε τα μπανάκια σου, ναι. Θα φας τα ψαράκια σου, τα μυδάκια σου. Ναι, θα πιεις τα ουζάκια μαγεία να αυτό πούμε. Αυτό είναι. Θα ηρεμήσεις. Ούτε, ούτε παλινδρομήσεις θα έχεις. Ναι, ναι. Ούτε να. Τίποτα θα έτσι λες εσύ. Άμα πάμε δυο μας διακοπές, θα δεις το αέρα θα περνάς. Να με πας στο Άγιον Όρος δύο μέρες. Σε πάω δύο μέρες. Αλλά να με πας στη Δεσφυγμένου. Θα σε πάω όπου θέλεις. Πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Μάλιστα, ναι. 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 Καλημέρα. Καλώς το να. Τι κάνεις, καλά? Χαιρετίσματα στο Ματζαβίνο, στην Μπότσαρη. Μας κάνει το τραπέζι την Κυριακή με τον Κόκκινο. Ο Κόκκινος, άμα δεν του κάνεις το τραπέζι, δεν βγαίνει έξω. Αυτά είναι. Έλα, φίλε. Τάσος Κουνούμπι. Έλα. Τι γίνεται, καλά? Το παλεύουμε. Έλα. Λοιπόν, να σας πω δύο πράγματα. Από μπάλα δεν ξέρω, αλλά ξέρω από αυτοκίνητα. Ξέρεις από αμάξια, ρε σκύλε. Και εμείς από αμάξια, δόξα τω Θεώ, κάτι. Για πες μας τα φώτα σου, δώσ' τα φώτα σου. Ναι. Εσύ που ψάχνεις να βρεις το λαμπάκι, άμα είναι ένα μέρος του λαμπάκι. Όχι ναι. Το λαμπάκι, μέσα εκεί που είναι τα βάζω τα πράγματα να πούμε. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Το καπάκι δεν έχει μπουτόν να το πατήσεις με το δάχτυλο να δεις αν πας βρεις το λαμπάκι. Τι δάχτυλο, τι μπουτόν, τι με λες τώρα, δεν ξέρω από αυτά. Όρτοπα δεν έχεις. Το πτράβηξα μια για να μην μείνω από μπαταρία και δεν παίζει τίποτα τώρα. Μέσα βγάλει το λαμπάκι και τελείωσε δουλειά και τέρμα. Θα το πάω στον ηλεκτρολόγο εκεί στη ΜΕΝΤ δίπλα. Αυτό είναι. Θα σου ναι. Πάρει το 30. Μια χαρά είναι και είναι μια χαρά παιδί είναι. Ας πάρει ό,τι θέλει. Μια χαρά τίμιο παιδί είναι. Αυτό ναι. Είναι. Νικόλα, ναι. 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 Είστε χορηγή στο Μητρόπολη. Δηλαδή, μπορεί να μου πει για μάρκες, για λάδια και για τέτοια έτσι. Βεβαίω, αν θέλετε κάτι να σα πω. Αν το θέμα είναι να μην μπορούμε να κάνουμε διαφήμιση όμω. Εντάξει, τι διαφημίζει, αφού είναι η εταιρεία σου εδώ. Έχω ένα σκόνατο. Μιλώνει με τιμολόγια κανονικά. Τι ναι. Αγόρασα τώρα ένα αυτόματο, τώρα το αγόρασα. Ασκόνα. Ασκόνα. Αυτόματο. Αυτόματο, ναι, αυτόματο. Και θέλω κόκκινα λάδια και θέλω να μου συζητήσει ποια είναι τα καλύτερα. Λοιπόν, καταρχήν τι αμάξι είναι? Χιουντάι. Χιουντάι. Α, είχε έρθει αυτόματο 16. Άρα θα είναι πετρέλαιο. Δίζελ. Δίζελάκι. Λοιπόν, θα πάρεις κόκκινα λάδια. Τα κόκκινα, ξέρω. Λοιπόν, θα πάρεις τα Vec Drextron 3 λέγονται. Τι κόκκινα λάδια είναι αυτά? Κόκκινα λάδια για στο σασμάν μέσα μπαίνουν. Αμπάλιστα. Και υδραυλικό τιμόνι τα ίδια παίρνει πάλι μέσα. Είναι συνθετικά.
Είναι συνθετικά λιπαντικά, λέγονται Dextron 3. Έτσι λέγεται ο κωδικός τους. Θα σε βρω στα Γιαννιτσά, μάλλον, γιατί έχω μπαίνει Αλεξάνδρα και θα πεταχτώ από εκεί να πάρω. Το πρόβλημα με εμάς είναι ότι δεν θα μπορώ να σε εξυπηρετήσω, γιατί το μαγαζί δίνει μόνο χοντρική. Μόνο σε τέτοιο. Αλλά θα σε στείλω σε δικούς μου ανθρώπους να πας να τα πάρεις από εκεί και με καλές τιμές. Στην Αλεξάνδρεια. Ναι, στην Αλεξάνδρεια, μπράβο. Εντάξει, πώς θα, θα σε στείλω σε συνεργείο στην Αλεξάνδρεια. Στο Γιδά μένεις. Στο Γιδά. Ναι, ναι. Θα σε στείλω στο Γιδά, όλος ο Γιδάς δικός μας. Ροβενέτης το έχει το ζαχαροπλαστή. Το έχει, έφαγα παγωτό σήμερα. Το έχει ο σκύλος. Το έχει, το έχει. Το καλύτερο παγωτό. Τι είναι φοβερός, βέβαια. Είναι φοβερός. Και έχω και κουμπάρο εκεί εγώ, στο καψοχώρι, είναι ο Νικολόπουλος ο Βασιλάκης. Ναι. Με πάντρεψε. Εντάξει. Δεν το πιστεύω, τέλος πάντων, εντάξει. Του τέτοιου ρε, του Νικολόπουλου, του Μπουζουξίου Ανεφιός. Του Χρήστου. Του Χρήστου. Του ποταπού που έλεγε ο Καζαντζίδης. Πώς θα γίνει τώρα, με μην κλείσεις, θα μου πεις στο τηλέφωνο, πώς θα γίνει, πώς θα βρεθούμε. Κλείσε. Και άφησε, ξαναπάρε και άφησε το κινητό στο Γιάννη. Όχι, μάλλον μην κλείσεις. Ναι. Μην κλείσεις. Ναι. Το τηλέφωνο θα σε μιλήσει ο Γιάννης τώρα και θα αφήσει το τηλέφωνο. Θα ναι, ας το τηλέφωνο και θα επικοινωνήσουμε. Πάμε παρακάτω. Έγινε. Αύριο μεθαύριο θα σε πάρω. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στον επόμενο κύριο. Καλημέρα. Αυτοβουλέ. Μάλιστα κύριε. Το έλαβες το μήνυμα. Έχω πάρει ένα μήνυμα από σένα, θα το διαβάσω στον αέρα. Διάβασα. Λοιπόν, Ματζαβίνος. Έχασε. Όχι, δεν είναι ο Ματζαβίνος. Αντώνης ακτινολόγος. Εμείς πάντως φίλε Κωστή από τη Σουηδία θα γυρίσουμε άμεσα. Αλέξανδρος Αποκός. Ραπτόπουλε, οι πλάκες τελείωσαν. Αν δεν μου ζητήσεις συγγνώμη στον αέρα της πόλης, θα σε κάνω μήνυση. Τελείωσαν τα ψέματα. Σ' άρεσε. Γιατί να σε ζητήσω συγγνώμη, τι έκανα εγώ. Γιατί με έκανες ρόμπα σε όλη την Ελλάδα ότι είμαι κλέφτης και δεν είμαι. Δεν είσαι κλέφτης, δε. Απλά δεν πήρες το φάρμακο και αντί να πάρεις το φάρμακο πήρες το μπουφάν. Πάει τελείως. Ας το φάρμακο το μπουφάν. Το μπουφάνε στο πήρα για να πήρα τη σύνταξή μου για να μάθω να σε κάνω μήνυση αύριο. Ρε παλιά άνθρωπε, 49 χρόνια παίρνει σύνταξη. Εγώ 70 δεν θα πάρω. Κοίταξε να δεις. Ναι. Έτυχαν συγκυρίες και παίρνω σύνταξη. Ναι, αλλά εμένα θα τύχουν συγκυρίες και δεν θα πάρω σύνταξη. Ναι. Επειδή πήρα γιώτα 5 και με τρελάνανε το 99. Εγώ δεν πήρα γιώτα 5 να με τρελάνουν. Ναι, αλλά όμως. Άκου να σου πω. 15 μήνες υπηρέτησα και λέω τη βλάκα μου που υπηρέτησα. Ας πάω τελειώνω και για το 99 ξαναεπηρέτησα. Εσένα Φέρι, τώρα δηλαδή. Με τον Κουλιανό, τον κουμπάρο σου. Ναι. Είμαστε μαζί, ρώτα να σου πει. Φαντάρι. Ήμουν οδηγό στην αρχή και τώρα είχα υπηρετήσει το 99 σαν διαβιβαστή. Στο Λακαδά είμαστε μαζί με τον Κουλιανό. Ο Κουλιανό στο Λακαδά ήταν. Ναι. Και τον έλεγα βγήκε Κουλιανό. Και εσύ για ένα μπουφάν κάνει έτσι, μωρέ, φαγώθηκε να πούμε το παιδί. Μπορεί να τ' άρεσε να θέλει να το φοράει, δεν σε πειράζει. Όχι, 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 δεν είναι αυτό. Δεν με κλέψει καταρχήν. Κατάλαβε, βρήκα τον πελά μου πάλι. Έλα, μωρέ, κατά λάθος το πήρε. Δεν πήρα κατά λάθος τίποτα. Σε ορκίζω ότι έχω εράσει κόκαλα τη μάνα μου και σε μένα. Βράσει τα κόκαλα, καλά, τελείωσε. Θα μαλώσουμε τώρα. Έγινε, Αλέξανδρε, καλό βράδυ, αγόρι. Καλό βράδυ, τελείωσε. Το αποσύρω, ζητώ συγγνώμη. Πάει τελείω. Ζητώ συγγνώμη. Πάμε επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Πίνουμε και στην υγειά σου ένα ούζο να πούμε. Μαγεία. Μαγεία από τι αίρε. Ούζο μαγεία από τι αίρε. Μα τιμήσαν οι άνθρωποι εδώ, ήρθαν με τα μπουκάλια. Έχω να πιω αλκοόλ 8 μήνες. Ε? Και εγώ έχω να πιω πολύ καιρό. Ήδρωσα τώρα. Είχα ισοχυφερική παλινδρόμηση, με λέει ο γιατρός πίνεις, λέει λίγο. Πίνε, αλκοόλ. Πίνε. Λέω δεν πίνω. Πίνε λίγο. Γάλα κουκάκι. Τι γάλα κουκάκι. Ποιες γάλα ρε του λέει, ποιες κανένα ουίσκι. Με οκτάνια λίγο να ανέβουν τα οκτάνια. Να ανέβουν τα οκτάνια. Πάμε γραμμή. Καλημέρα, ναι. Εσύ φίλε που βαριανασένεις λόγω ότι καπνίσεις 3 πακέτα την ημέρα. Ναι, εσύ φίλε που βαριανασένεις. Έλα, ναι. Τι μας έβρισε τις μάνες μας. Δεν πειράζει, εντάξει. Δεν πειράζει. Να πάμε επόμενη γραμμή. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Να πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλώς τον. Ήθελα να πω για το Λουτσέσκο, για το τελικό τόπια σου, ο φίλος από τα Γιάννητσα. Ο Λουτσέσκο δεν έκανε κανένα περίεργο. Αυτό που έκανε έβγαλε τον Τρίγεβιτς έξω από την περιοχή. Αυτό που έκανε είναι ότι μιλώντας στο γλυκό μαλάτι. Με τον Απόστολο Τσουρέρα, τον Τάκη Νικολούδη και τον Κώστα Ορφανό, πριν το μάτς, μου είπαν το εξής. Αν ο Λουτσέσκου δεν ξεκινήσει τον Μπρίγιοβιτς, μπορεί να χάσουμε το κύπελο. Τους λέω γιατί ρε παιδιά, να πάτε συντηρητικά. Τι συντηρητικά ρε, μου λέει. Φουλ επίδεση. Θα πάντω άλλαξε τα πετρέλαια, λέει. Και Πέλκας δεύτερο φόρ και Μπρίγιοβιτς. Και πίσεσμα. Ο Ορφανός ο Κώστας μου είπε. Άμα λέει χεστεί απάνω του όπως στην Τούμπα με την ΑΕΚ, τελειώσαμε. Τελειώσαμε, έτσι με είπε.
Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Έχει τη μαγιά η φάμη που τραβούει στον πρίγιο της έξω από την περιοχή. Ξέρεις, Αριανέ, και... αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Στην προπόνηση κόντεψαν να παίξουν μπουνιές για αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν ναι, είναι εύκολο ο πρίγιο να βγει έξω από το κουτί. Πολύ, ναι. Να κάνει το χαμάλι του. Βέβαια. Ήταν μαγιά πάντως, αφού ο Μπίζεγα πιο πολύ ήταν στο center court παρά. Καταρχήν ξέρει ο Πρίγιοβιτς ότι όταν θα βγει έξω από την περιοχή, κατά 80% θα εκτεθεί. Ναι. Γιατί δεν έχει ούτε το σπριντ, ούτε την ταχύτητα, ούτε την τρίπλα. Μπράβο. Και σου λέει, γιατί με βγάζεις εμένα έξω από την περιοχή, θα σου είμαι άχρηστος. Ναι, ναι. Και ναι, του λέει, γιατί ναι, θέλω να μπουκάρει ναι, μέσα ο Πέλκας και ο Μπίσεσβαρ για να κάνω τον 2-0 στο ημίχρονο. Τη φυλάει την μπάλα, τη μοιράζει αρκεί να βγάλει το center back. Τέλος πάντων, είναι αυτό. Πρόσεξε, Αριανέ, εδώ μια παρένθεση. Παρεπιπτόντως ο Πρίγιοβιτς έξω από την περιοχή ήταν πάρα πολύ καλός για τα δεδομένα. Ναι, ρε παιδί, και καλά λέει, καλά λέει. Ναι, 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 ναι. Ναι, ξέρει, και να τη φυλάξει, να τη μοιράσει την μπάλα, ξέρει. Φυσικά. Το άλλο που είπε για την τότε που είπε ο Μπόλαν ήταν εκεί που λε. Πήγες και έπαιξες 4-4-2 στην Τότεναμ, άκουσα καλά. Ναι. Ναι, τι να έπαιζε δηλαδή. Η σκέψη του ήταν να παίξει επιφυλακτικά με έναν επιθετικό 4-2-3-1. Με κορυφή τον Αθανασιάδη. Και στα φτερά να παίξει ο Σαλτικίδης. Δεν ξέρω αν υπήρχε τότε και αυτό το τέτοιο. Φτερά έπαιξε ο Σαλτικίδης ή δεύτερο. Όχι, δεύτερο φορά. Αλλά το πρώτο σκεπτικό ήταν να παίξει 4-2-3-1. Και να βάλει το Σαλμπικίδη στο φτερό. Δεύτερο χάφι του Καρσία, ποιο έπαιξε, ο Βιτόλο. Ναι. Βιτόλο. Ίσως θα ήθελε να παίξει 4-5-1, αλλά και αυτό το πράγμα τώρα με το 4-2-3-1. Δηλαδή παράγει αυτό τώρα με του Ισπανού που μα το έχουν καθιερώσει. Ακούω και ο προπονητή του Άρη τώρα θα παίζει 4-2-3-1. Ναι. Απέτυχε. Ανάλογα τι παίκτες έχει, τι ταχύτητα έχουν, πώς κλείνουν. Ο Σιμεώνε παίζει 4-4-2. Άσε το Σιμεώνε και άσε τη Ρεάλ και άσε την Μπαρτσελόνα. Εντάξει. Μιλάμε για τον Άρη τώρα. Και μιλάμε για ομάδες τέτοιες τώρα. Δεν μιλάμε για τι θα παίξει Μπαρτσελόνα και θα παίξει Ρεάλ. Αυτά βλέπουν και οι προπονητές 4-2-3-1. Πού να πας να παίξεις εκτός έδρας σε μεγάλη έδρα 4-2-3-1. Να κάθονται οι τέσσερις μπροστά και να κοιτάνε τους άλλους έξι πόσο να μείνονται. Με δύο χαφ στο κέντρο. Αυτά δεν έκανε ο Ολυμπιακός παλιά. Θυμάσαι τι είχε ο Ολυμπιακός όταν έτρωγε τις πεντάρες. Γκαλέτη δεξιά, Τζόρτζεβιτς αριστερά, Κοβάσεβιτς και Λούα Λούα. Ξέρεις αυτή Γκαλέτη δεξιά και Τζόρτζεβιτς αριστερά. Φάει την πεντάρα. Δεν μαρκάρουν. Και κοιτάνε. Και γενικά. Έλα, ντυν, ντυν. Και ο φίλος με πολύ καλό σύστημα. Δηλαδή, πού είσαι πιο καλά αμυντικά για να μην φας γκολ, στο 4-2-3-1 ή στο 4-4-2. Ανάλογα τι αποστάσεις των τεσσάρων, οι εξτρέμ πώς θα γίνουν πίσω, θα μαρκάρουνε. Ο Σιμεώνε αφήνει τον Κρισμάν και τον άλλον ελεύθερους, αλλά τους 8 τους έχει δεμένους στα 5 μέτρα στρατιωτικά. Με το 4-4-2 είναι ανάλογο τις αποστάσεις και τις τέκτες. Με το 4-2-3-1 είσαι τελειωμένος όμως πίσω. Μην κοιτάς το παίζει. Κοίταξε, το μεγάλο ρίσκο τώρα που το θυμάμαι καλύτερα, Κωστή, το μεγάλο ρίσκο ήταν στην Τότεναμ ότι μέσα παρτενέρ του Γκαρσία δεν ήταν ο Βιτόλο, ήταν ο Λαζάρ. Ο Λαζάρ, και ήταν Γεωργιάδης στη μια μπάντα και Φωτάκης στην άλλη μπάντα. Φωτάκης ήταν, στάσου μισό λεπτό. Φωτάκης είναι, δεν μπορεί να παίξει πλάγια. Έπαιξε πλάγια όμως εκείνη την. Μήπως έπαιξε κάποιο Αλπικίδης 4-3-3. Όχι, 4-4-2 ήταν κλασικό. Δεν το θυμάμαι. Εγώ λέω γενικά. Δηλαδή, άμα παίξω εγώ 4-4-2, καταρχάς για να παίξει το 4-4-2, θέλει 2-3 παίκτες ειδικούς. Οι ακραίοι σου. Δηλαδή πρέπει να έχεις τερζανίδι δεξιά. Και αριστερά άλλο τερζανίδι. Μπροστά πρέπει να έχεις Σαραβάκο. Δεν μπορεί να παίξεις 4-4-2 με δύο πρίγκιπες μπροστά. Ναι, έπαιξε με τον Σαλμπικίδη και με τον Αθανασιάδη μπροστά. Δεν μιλάω για εκείνο το μάτσο, το θυμάμαι. Εντάξει, λέω γενικά στο 4-4-2 θες δεξιά ένα τερζανίδι. Ο οποίος και θα μαρκάρει και θα φύγει σφαιρό. Α, τερζανίδι, θα σκύλος ρε. Βέβαια. Άρα, βρωμόσκυλο ήταν. Τον αγαπάω πρέπει πολύ. Πρέπει να έχει ένα Γεωργάτο, ναι, από αριστερά, παράδειγμα, στις καλές.
Και κάτι για τον Άρη τώρα. Ναι. Γιατί ερχόμαστε. Πρέπει να μπαίνουμε στο κλίμα. Γίνεται αυτό του. Σιγά-σιγά, ναι. Να εγκληματιστείτε, βέβαια. Ναι. Ακούω τους Αριανούς αν θα πάμε για Ευρώπη, αν θα πάμε να πέσουμε. Μα καταρχάς δεν ξέρουν τι παίκτες θα πάρει και τι θα κάνει. Βέβαια. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Και ένα πράγμα εγώ έχω να πω. Ότι ο Καρυπίδης, αν αποτύχει στο θέμα προπονητή, η χρονιά είναι τελειωμένη. Δεν είναι μια ομάδα που έχει 11, 12, 13 παίκτες. Θα διώξω τον προπονητή και αυτά. Οι παίκτες είναι 5-6 που μπορεί να είναι σταθεροί. Αν αποτύχεις στον προπονητή, του χρόνου ξανά. Βέβαια. Και πολύ φοβάμαι, το βλέπω από τις κινήσεις, ότι πάει να κάνει την ομάδα μόνος του. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτός έχει παίξει και μπάλα ο Καρυπίδης. Έτσι δεν είναι. Δεν ξέρουμε τώρα. Έπαιξε μπάλα και άφησε το Μάνο να πάει στη Βέρεια, από τη Βέρεια στον Όβη. Αντί να το φέρει στον Άρη, φέρει το Διαμαντόπουλο. Εντάξει. Έκανε λάθος. Έχει παίξει μπάλα, ήταν ποδοσφαιριστής. Και είναι ακόμα, είναι καλός, είναι γυμνασμένος. Ένας λόγος παραπάνω να είναι ωραίο στοιχοδιώκτης ο Καρυπίδης. Εμένα μου αρέσουν οι Καρυπίδες. Ναι. Ο Καρυπίδης είναι καλός στοιχοδιώκτης. Μ' αρέσει. Έχει, ναι. Καλύπτει και αυτά που χρωστάει και κάνει το πάει καλά. Αρκεί εγώ ας πούμε τη ζωή του Καρυπίδη. Άκουσε. Ο Καρυπίδης θα κρυθεί τώρα. Εγώ τη ζωή με τους σουπεράδες τι άκρη θα βγάλει τώρα. Ναι. Κατάλαβες γιατί στη Β' Εθνική και στη Γ' Εθνική ή άλλη ήταν του Μπεκί ψιλοκομμένο. Ναι. Δεν μιλάει, τώρα είναι το θέμα τι θα γίνει. Εδώ, τώρα και η μπάλα. Πάντως εγώ τη ζωή του Καρυπίδη δεν μπορούσα να την κάνω. Όχι ρε φίλε. Θα πέθαινα. Εντάξει. Να έρθει ο λογαριασμός και να μην τον πληρώσω. Είναι δυνατόν. Πάει τελείως. Γι' αυτό σε λέω. Δεν είναι. Ναι. 76 maximum είσαι. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Τα ντίζελ αμάξια σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν, λέει ένας φίλος. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Γιατί όμως δεν θα υπάρχουν. Γιατί είναι κοστοβόρα. Κοστοβόρα. Ναι, βέβαια. Έχουν. Στα σέρβις. Έχουν στα σέρβις. Στις ζημιές. Ναι, σωστό. Είναι ρηπογόνα. Όσο και να θέλουν να ρίξουν τα καυσαέρια. Μπορεί να πάει μισό εκατομμύριο χιλιόμετρα. Μπορεί να πάει μισό εκατομμύριο χιλιόμετρα φιλαράκι, αλλά άμα σου βγάλει πρόβλημα την έκατσε στη βάρκα. Ναι, είναι ακριβά, ε. Άμα σου κάτσει κανένα μπεκάκι, κανένα αυτό, άντε για χαρά. Δηλαδή καλύτερα να πάρει ένα 1000 κυβικά με 115 άλογα παρά ντίζελ. Βέβαια. Βέβαια. Με 6 ταχύτητες. Με 6 ταχύτητες. Εσύ ξέρεις. Καλημέρα, ναι. Αλλά αρκεί η συντήρηση να είναι στο maximum, έτσι. Ναι. Να μην είναι τότες, ό,τι πιο φθηνό. Μην πας ρε κατέμος αυρές τώρα, θα καούν τα δάση ρε κατέμι, λέει ο φίλος. Μπορεί να έχει και δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, ακούγεται του χρόνου η Άκη θα πάρει χωρίς αντίπολο τον τίτλο. Καλά. Γνώμη για Νάτχο. Ο αγαπημένος μου χαφ. Ο αγαπημένος μου χαφ. Ο αγαπημένος μου χαφ. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Ο αγαπημένος μου χαφ. Τι μας θύμισες τώρα. Καλημέρα, καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ μιλάω. Εσείς ναι, μιλάτε. Εσύ ναι, Έλεος. Έλεος. Έλεος Κωστή, ο Θόδωρος είμαι. Γεια σου Θόδωρε. Σε είδα στο μπαλκόνι ρε σκύλε σήμερα. Ναι, με είδατε, έγραφα το σενάριο. Έγραφε σενάριο. Σενάριο. Κοίταξε μετά το Έλεος λέμε δεν υπάρχει Έλεος. Ναι. Όχι, είναι σκηνοθέτης και είναι σενάριογράφος. Αυτή είναι να βγάλετε ακροατές και λέτε 10 ώρες για 4-4, 2-3-3, 1-5-2. Είμαστε λόγω κάγκουρες αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, άκουγα την εκπομπή, σας ακούω, δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο. Ποιος είναι από την Αλεξάνδρεια? Ένας ακροατής μας. Και κάποιος από εσάς κάτι δήλωσε με ένα μαγαζί εκεί, τι? Έχω ένα φίλο εγώ που είναι ζαχαροπλάσης εκεί. Ο Βενέτης. Ο Βενέτης. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Εγώ τη δεκαετία του 60 έτρωγα γλυκά στο Βενέτη όταν μεγάλωσα εκεί. Τι δουλειά είχες? Από εκεί η μάνα μου. Από εκεί η μάνα. Ρουρμουλουκιώτησα. Λοιπόν και τα γλυκά του Βενέτη, ώστε ακόμα υπάρχει ο Βενέτης. Βεβαίως υπάρχει. Σήμερα έβαγα παγωτό εκεί. Παγωτό γονάκι. Ο Βενέτης είναι ένας μποέμ τύπος. Τον γνώρισε ο πατέρας μου σε ένα ταξίδι που κάνανε στο Μουντιάλ της Αμερικής. Μήπως γνώρισε τον γιο και τον μπαμπά. Εξαιρετικό παιδί. Τον μπαμπά δεν τον γνώρισα από κλείο. Εγώ ξέρω το γιο του Βενέτη, ο οποίος τώρα τον έχω χάσει, δεν ξέρω πού είναι. Γιατί εγώ όταν πήγαινα στο Βενέτη να φάμε μια φορά το μήνα ένα γλυκό σαν πιτσιρικάδες που μας πήγαινε ο φίλος και μπαμπάδες και Γιώργος. Και ναι. Τουλούμπα. Είχε καμιά τουλούμπα, ναι, μια άσπρη πάστα, μια σοκολατίνα και νομίζω ότι είχε και αυτά τα κοκ. Αυτά. Ναι, τα κοκ, βέβαια. Και έχει και εξαιρετικό τουλουμπάκι. Το μικρό. Ναι. Απλά είπαμε πως κάποια από τα παιδιά ήταν εκεί γιατί άκουγε την Αλεξάνδρα. Κάθε Παρασκευή που πάω μεσημέρι κάνω την ατασταλία. Πες το Βενέτη για πολύ καλά κάνεις, πολύ καλά κάνεις. Τη γυναίκα του βλέπω εκεί. Και έχει τη γυναίκα του, και τη γυναίκα. Ναι, όταν έχεις μνήμες, σου έρχονται οι γεύσεις ξαφνικά. Βέβαια. Έχεις μνήμες, εγώ από εκεί έφυγα 12 χρόνων, ο Κωστής ξέρει, τώρα είμαι 60, κλεισμένα. 59 είσαι. 59.
Είσαι 60. Ρε. Τώρα θα σου το πει. Αν πεθάνει. Το κυδιόγαρδο 59. 31 Μαρτίου. 21 Μαρτίου τάξησε. Τάξησε. Καιρό να είσαι. Και μένουν οι μνήμε λοιπόν και έρχονται οι γεύσει και όσο να είναι θυμάσαι και αυτά που έχει γίνει. Ναι, αλλά οι γεύσει όταν ήμασταν μικροί ήταν πιο έντονε. Δεν ξέρω αν ήταν οι γεύσει αυτέ ή επειδή ήμασταν μικροί. Εγώ θα σου πω κάτι. Ναι. Αν φας παγωτό Βενέτη, ναι, δεν έχει αλλάξει η γεύση. Α, δεν έχει αλλάξει. Αν πιεις γκαζόζα Καλιόντζι, δεν έχει αλλάξει η γεύση. Εγώ πήγαινα πίλια. Εγώ έπινα την πίλια. Είναι η ίδια συνταγή με του Καλιόντζι. Η ίδια πίλια, αυτή. Χωρίς το λεμόνι μέσα. Λοιπόν, γκαζόζα πίλια. Και μένουν μέσα στο μυαλό μας και όσο περνούν τα χρόνια δεν ξεχνιούνται. Γιατί τότε, βρε παιδιά, εμείς τι νομίζετε. Βέβαια, εσείς είστε πιο μικροί. Εμένα έκοβε η μάνα μια φέτα ψωμί και έβαζε λάδι, ρίγανη και αλάτι. Το είχε καταραμένη. Γιατί εμείς τι νομίζετε, Γιάννη, τσατρώγαμε. Με ζάχαρη και. Βέβαια, σε ξεγελούσαν εκεί πέρα, σου πατούσαν λίγο με πάνω 8 κιλά ζάχαρη και σου λέει πάμε παίξε και τώρα. Και τώρα μπαίνουν τα παιδιά και εμείς βέβαια σε ένα ζαχαροπλαστείο και δεν ξέρουν τι να διαλέξουν. Με αυτό σου λέω. Για. Λοιπόν, πήρα για να πω, δεν πήρα να πω τίποτα σπουδαίο, πήρα να πω μόνο τις ευχές μου και νομίζω ότι αυτό είναι πιο σπουδαίο, να περάσετε υπέροχη βραδιά, να είστε καλά. Σε απόλαυσα στο μπαλκόνι σου σήμερα. Εμείς πάντα περνάμε. Τελείωσα Κωστή μου, ξέρεις, δεν ξέρω αν έχεις υπόψη σου. Με είπες για το σενάριο που κάνεις στο Hollywood. Αυτό ο Μπερνστάιν, τον έχεις ακουστά. Στείνει ένα μεγάλο κινηματογραφικό στούντιο στη Σύρο. Βάλε με. Στη Έλα. Σύρο είναι η φίλη μου η Βαλσάμι εκεί. Θα το κάνει τελικά αυτό και σκηνοθέτα μου. Θα το κάνει γιατί ήδη αγόρασε το σπίτι. Εμένα με κάλεσε η Βαλσάμι το καλοκαίρι, η Νόρα, ναι, να πάω εκεί και ο γιος της, ο Ρίκος είναι φίλος μου. Α. Και άμα είναι να πάμε παρέα να κάνουμε τουρνέ εκεί πέρα. Εγώ έχω τη συνεργάτη δάμου που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στη σχολή του γιατί τον ξέρει, έχουν γνωριστεί πολύ καλά κτλ. Τώρα γιατί θα αυτό στη Σύρο υπάρχουν. Τον είχα ακούσει που έλεγε ότι κάνοντας μια συνέντευξη και στη Σύρο ότι θα ήταν πολύ ευτυχής αν έκανε και μια ταινία στην Ελλάδα. Βάλε με κομπάρσο με τον κόκκινο. Βάλε με κομπάρσο με τον κόκκινο. Να αλλάξουμε τα λάστιχα του Κόρντομπα. Όχι, αγόρι μου, ο κόκκινος δεν κάνει για τίποτε. Αλλά εσύ για το ρόλο του παρανοϊκού δολοφόνου θα ήσουν εκεί. Παρανοϊκού δολοφόνου. Παιδιά, να έχετε καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά. Άνθρωποι, αιμοσταγίσε πόδι ψυχή. Με κάλεσε η Νόρα. Με αγαπάει η Νόρα. Θα χάσει το σπίτι τη, έμαθα η Νόρα. Το χάσε το σπίτι τη. Αλλά έχει άλλο. Εκεί στην πούλησε η Νόρα ένα σπίτι. Στην, πώς λέγεται, το νησί των Αμαρτωλών. Μύκονο. Στη Μύκονο. Ναι. Και φτιάχνει ένα ωραίο στη Σύρο τώρα η Νόρα. Μάλιστα. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι ομάδα είσαι, κύριε Τσαπουλέ? Δεν έχω ομάδα, δεν έχω πατρίδα, δεν έχω κόμμα, δεν έχω θρησκεία. Είσαι και άθεος. Ναι, δεν πιστεύω, ναι. Θυμάσαι ένα βραδάκι που σε στείλησε ο κύριος Μπαλής? Ξαναπείτε μου, δεν σας άκουσα. Ότι. Θυμάσαι ένα βραδάκι. Τέτοια ώρα. Ναι. Κοντά. Ναι. Που σας ξεφτύλισε ο κύριος Μπαλής? Ο κύριος Μπαλής εμένα δεν με ξεφτύλισε, είναι φίλος μου. Νομίζετε? Ναι, δεν νομίζω. Ο κύριος Μπαλής είναι φίλος μου. Καρχιδέ μου, τα δυο είστε. Ναι. Αυτό να μου το πείτε στο ένα μέτρο, θα σας πάω δύο δόντια και στην κυρία Φίστα. Γιατί είσαι υπερεκοστή. Ναι, εντάξει. Κουβέντα κάνει ο άνθρωπος. Σε ένα άσο, ένα, δύο, ένα, τρία. Γιατί? Δύο δόντια, στο πω εγώ. Δύο δόντια. Και ο δικαστής φίλος είναι, άμα θα είναι με αθώσει. Άμα είναι να του ρίξεις δύο δόντια, δύο ρίξου δόντια, τέσσερα, να κάνει γέφυρα. Δύο δόντια και ο δικαστής θα δώσει το Ραπτόπουλο. Πάμε στο ένα γραμμή. Μέτρο. Επόμενη γραμμή. Εντάξει, εσύ είπε από τα κακό. Ένα τριαράκι, σου πω εγώ εσένα που κάνεις μαγκιά από μακριά. Καλημέρα. Ναι. Μαγκιά, τι σε είπε. Μαγκιά. Καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Γεια σου Κώστα. Καλώ ήταν. Είμαι εκεί που έχουν χρειάζεται πολύ γέλιο, δεν μπορώ να έρθω. Λοιπόν, θα είμαι σύντομος, θα σου πω. Πες ό,τι θες, λέγε. Λες πολλές φορές, έχω ακούσει εκπομπές που λες για αυτούς όλους που φεύγουν στο εξωτερικό, έτσι δεν είναι? Εγώ στεναχωριέμαι γιατί πολλά παιδιά από αυτά είναι από την οικογένειά μας. Το καταλαβαίνω. Ναι. Θα σου πω το δικό μου παράδειγμα. Να μου θα πεις. Ήθελα τα παιδιά αυτά εδώ, παρέα. Δηλαδή, στεναχωριέμαι, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, άκου το παράδειγμά μου να μου πει, θα είμαι σύντομος. Ναι. Τέλειωσε ιατρική. Η ιατρική εδώ, Θεσσαλονίκη? Ναι, όχι, όχι, σε άλλη πόλη. Σε άλλη πόλη. Ελλάδα. Ελλάδα, ωραία. Ναι. Έκανα την ειδικότητά μου. Ωραία. Έκανα το εκτοικό μου. Εδώ. Εδώ. Τι, αν επιτρέπετε, τι ειδικότητα? Πνευμονολογία. Μπράβο, πάμε παρακάτω. Πολύ ωραία. Παρακάτω. Έφυγα στο εξωτερικό με μετεκπαιδεύτηκα 6 μήνες με έξοδα της κλινικής μου. Ποια χώρα? Έφυγα, πήγα στην Αγγλία. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Γύρισα πίσω. Έλα. Ήρθες εδώ τώρα, πάλι πίσω είσαι.
Έμαθα μια τεχνική λοιπόν, ναι, την οποία την εφαρμόζουμε σε κάποιους ανθρώπους που δεν είχαν τη δυνατότητα μέχρι τώρα να την κάνουν σε δημόσιο νοσοκομείο. Για βοήθα μας, για βοήθα μας. Δεν μπορώ να σου πω παραπάνω γιατί... Εντάξει, δεν θέλω λεπτομέρειες, πάρω έχω λόγους. Ναι. Μια συγκεκριμένη επεμβατική τεχνική. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό γινόταν μόνο στα ιδιωτικά, πλήρωνε ο κόσμος. Το κάνουμε στο δημόσιο. Εγώ είχα έρθει, είμαι εδώ περίπου 4-5 μήνες, το κάνα μισθή. Μου κάνε μια προσφορά να μείνω εδώ. Μου δίνουν 780 ευρώ. Πόσα σε δίνουν? Ταυτόχρονα μου κάνε μια προσφορά από τη Σαουδική Αραβία. Μου δίνουν 7.500 ευρώ. Τι επιλέγω? Σαουδική Αραβία που έλεγε ένας φίλος μου. Κάτσε ρε φίλε, με συγχωρείς. Εγώ αν σε είχα γιο, ναι, και σε σπούδαζα και ναι, έβλεπα που τη σπούδαζες, έκανες, τραβούσες το ζόρι τα βράδια να διαβάζεις και να κάνεις, για να έρθει το ελληνικό κράτος να σου δώσει 7,5 κατοστάρικα και αυτοί εδώ οι κλεφταράδες, ξέρω εγώ, από τις μίζες να παίρνουν, ναι, με θλίψη ψυχής, ναι, άκου τώρα εμένα, θα σε είχα γιο, με θλίψη ψυχής θα σε πήγαινα στο αεροδρόμιο, θα μάτωνε η καρδιά μου. Αλλά θα σε έστελνα. Θα σου έλεγα, θα έρχομαι ρε κερατά μια φορά το δίμηνο να σε βλέπω. Θες να έρχομαι να σε βλέπω. Τι να σου πω, μην πας. Τι να σου πω, Κώστα, σαν να ακούω τον πατέρα μου είναι. Με θλίψη ψυχής. Τι να σου πω. Καληνύχτα. Να σε καλά. Καληνύχτα, καλό βράδυ. Ξέρεις τώρα, αυτό το παιδί τώρα, ο πατέρα σου λέει, ρε μπάσταρδι εδώ πέρα δεν μπορούσατε να του δώσετε 2.000, όχι 7. Θα μένει. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα. Ναι, παιδιά, εγώ. Εσύ, ναι, εσύ πάλι κάτι. Εσύ. Ναι, από Μελβούρνη τηλεφωνώ. Καλώς τον. Καλώς στην Αυστράλια. Έλα. Ναι. Κωστή, άκουγα μια εκπομπή που είχες κάνει λίγο πριν τον τελικό. Μάλιστα. Ναι. Και είχες ένα πρόβλημα με το στομάχι. Ναι, είχα. Από το πήγα στο γαστρεντερολόγο, τον Δημητριάδη, τον Θανάση. Και μου λέει, ναι, εγώ βασικά τους ρωτάω, είναι καρκίνος? Μου λένε όχι. Ωραία. Αφού δεν είναι καρκίνος, αφού δεν είναι καρκίνος, το παλεύω. Το παλεύουμε και πες μου τι να κάνω. Καλά ωραία, είμαι τώρα. Ωραία. Εγώ έχω να σου πω κάτι. Εγώ 3 Ιουνίου κατεβαίνω Θεσσαλονίκη. Ναι. Λοιπόν, έχω φέρει συγκεκριμένα, δεν το κάνω για διαφήμιση. Ρε πες τι θες να πεις, μην κολλάς, λέγε. Ναι, θα σου πω κάτι. Έχω φέρει σε 5 ανθρώπους εκεί στη Θεσσαλονίκη δικούς μου, ναι, κάτι χάπια, βέβαια με συνταγή γιατρού από εδώ τα παίρνω εγώ, γιατί τα παίρνω εγώ. Ωραία. Ναι, και είναι πολύ αποτελεσματικά και στους 5 ανθρώπους που τα έδωσα, γιατί το ίδιο πρόβλημα έχω και εγώ με την ξυνήλα. Παλινδρόμηση. Παλινδρόμηση. Ναι. Όχι, 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 είναι καμία σχέση. Είναι όπως είναι το Πάνατολ, κάτι έτσι, καμία, δηλαδή ακίνδυνο τελείως. Και είναι όπως είναι το Panadol, δηλαδή δεν μπορεί να πάθει ζημιά. Αν δεν σε κάνει κόπο, μπορώ να σου φέρω ένα κουτί εγώ. Φέρε ένα κουτί. Και να σου πάρω ένα τηλέφωνο να βρεθούμε και να σου το δώσω. Φέρε ένα κουτί, γιατί εγώ από το στρες τα παθαίνω αυτά. Ναι, ένα, και εγώ από αυτό το έχω πάθει. Άμα στεναχωρεθώ, άμα κατεβάσεις τροφές, άμα περνάς καλά στις διακοπές, ούτε χάπια θες, ούτε τίποτα θες. Όχι παλικάρι μου, δεν είναι, είναι κάτι απλό, δεν είναι, αν θέλει βέβαια, εμένα δεν με ενοχλεί. Έλα εδώ να τα πούμε. Ο Κώστας φίλε είναι σαν να, πως βλέπεις ένα σκυλί στο δρόμο που σου βγαίνει. Ξέρω, και είσαι έτοιμος να το χτυπήσεις και παθαίνεις ένα σοκ μες στα μάξι. Αυτό το σοκ είναι συνέχεια χωρίς να υπάρχει σκυλί, αυτό είναι η διαφορά. Να είσαι καλά. Εγώ το κάνω γιατί άκουσα την εκπομπή και λέω... Να είσαι καλά παλικάρι μου, καλό βράδυ, καλό μάλλον καλή μέρα εκεί πέρα. Περιμένω, έρχομαι. Έρχεσαι. Πού έρχεσαι? Σε περιμένω να έρθεις μάλλον. Α, καλά, ναι. Καλημέρα. Αυτό που λέξε γιατί αρρώστησες στο στομάχι. Γεια σου Αλέξανδρε. Άκου λίγο να σου πω. Πες το. Ξέρεις γιατί πάσχει από το στομάχι σου. Έχεις πανιδρόμηση και ξυνήλες. Γιατί? Γιατί έπινες χυμό αμύτα, ανανά. Ανανά. Αυτά εδώ, ναι, σε είναι οξέα, δημιουργώνω οξέα. Μείνεις καμιά μύτη κόψη. Εγώ όταν 19 χρονών άρχισα να παίρνω φάρμακα, ψυχοφάρμακα που με κλείσαν μέσα στο 24, σας είπα πως με κλείσαν, μετά, ναι, 10 μήνα, έπινα σε χυμούς επειδή είχα κόψει αλκοόλ και έπαθα και εγώ το ίδιο. Και έπαιρνα λουμαρέν, το θυμάσαι το λουμαρέν, το ξέρεις. Έπαθα γαστρίτιδα, οξέα γαστρίτιδα και παλινδρόμηση. Παλινδρομική, πώς ήταν, παλινδρόμηση, πώς ήταν. Και άμα ανέβαινε και το φάει το βράδυ. Λοιπόν, να κόψει τους χυμούς, να παίρνει μόνο φυσικούς χυμούς. Επειδή έχει τώρα και πώς το λένε,
Έλκο, σε βρήκαν, τι σε βρήκαν. Είχαν τίποτα, ρε. Καρκίνο δεν είναι, τελείωσε. Πάει, παρακαλώ. Καλό βράδυ, Αλέξανδρε. Καλό βράδυ. Πάμε. Έχω ένα συμμαθητή μου από το Δελασάλ, εμένα με διώξανε από το Δελασάλ, πήγαινε σε Δελασάλ, με διώξανε. Βρήκαν κάτι τσόντε στην τσάντα μου. Από τον Φρέρ Πιέρ. Τσόντε τα βρίσκανε, τι τα βρίσκανε. Ναι, με φάγανε λάκανο. Με πήρε τώρα ένα συμπαθητή μου, ο Τζόνιο Σακελαρίου. Είμαι σε ένα ταξί, ρε κουφάλα, λέει Ντύρλα είμαι, λέει και σακούρ. Ντύρλα. Ντύρλα είμαι, λέει. Ο Ντύρλα ντά, Ντύρλα ντά. Να σε κάνω. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ρε Τζόνι, ρε Τζόνι. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Τζόνι Χέντερ. Καλημέρα. Ναι. Έλα. Έλα. Έλα, FM Πάουκ εκεί. FM Πάουκ εδώ. Πάουκ, ναι. Μόνο Πάουκ. Θα με τελειώσει η μπαταρία μου και φύλακα, μισή ώρα περιμένω. Φύλακα, τι φυλάζει. Νυχτοφύλακα. Δεν μπορώ να πω τη φιλά, δεν μου λέει. Ναι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Χατζινάκο σήμερα, παιδιά. Διάλα του βγήκε στο μπάσκετ, την ερωθήκαμε. Ο Χατζινάκο έχει κάνει σύμβαση με το διάβολο, ρε. Είναι τρομερό. Πάει και λίγο, δεν υπάρχει. Στο μπάσκετ δεν παίζει το δίκιο. Βρέγει δίκιο αν το άνθρωπο χαζό. Ναι, και να τύχει στο μάτι, ρε. Γι' αυτό το λέω. Ναι, ναι, ναι. Το παιδί τα γεννητά του, πώ είναι, Νικό. Ο Νικόλα, ναι. Νικόλα, οι παππούδε μου που ήταν από μικρασία. Από Δαρδανέλια. Τσανά καλέ. Τσανά καλέ, ναι. Εγώ είμαι απέναντι, Τζέαμπαν, μάθητο. Μάθητο, ρε φίλε. Εχθές είχαμε στα Γιάννητσά, μάλλον την προηγούμενη Κυριακή, είχαμε στα Γιάννητσά μνημόσυνο από τους, από τη Νέα Μάθητο για τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν εκεί. Έρχονται κάθε χρόνο και κάνουν μνημόσυνο στα Γιάννητσά. Άρα είσαι. Άρα είσαι. Κοντοχωριανός. Έχεις πάει. Μάθητο πολλές φορές. Μπράβο. Μπράβο. Κωνσταντινούπολη και μάλιστα το έχω ξεσκίσει μια φορά το μήνα τουλάχιστον. όποτε παίρνω ρεπόρ και πέρα από. Τελείωσε. Αυτό είναι. Πάει. Και... σκέφτομαι να πάω φέτος το καλοκαίρι εγώ Δαρδανέλια προς τα Κέλλα. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Πάρε με και εμένα. Με τους Τούρκους. Τίποτα δεν είναι. Τίποτα. Πάμε διάδα με τον Ραπτόπουλο. Πάμε. Πού να πάει αυτός. Άστονα θα στραβώσει εκεί με κανένα Τούρκο να πούμε κανένα Ισλαμιστή. Όχι, ρε, όχι. Θα έχουμε προβλήματα. Άκουμε εμένα που σε λέω. Εδώ μάλλον με το Βοσκό να πούμε πάνω στο. Επάνω στο, στην νότια εκεί στην Αριδαία να πούμε το Βοσκό να πούμε. Τεμπέλη τον έκανε τον άνθρωπο. Που από εκεί και έχει χέρια ο Βοσκός. Αν μας έπιανε θα μας έκανε μαύρος ρε παιδιά. Θα δει κανένα Ισλαμιστή μουσουλμάνο εκεί με κανένα μουσι. Ήποπτος θα πει άστα. Σήμερα ήθελα να μαλώσω με ένα Σκοπιανό. Κατέβαινα εκεί από Καρτατζόγλιο κάτω για Καμάρα. Ναι. Και δίπλα εκεί πέρα βλέπω ένα αμάξι με σκοπιανές αυτές. Λέω τώρα να τον τρακάρω λίγο να τον κάνω. Όχι, ρε, γιατί. Να τον πλακώσω. Κρίμα είναι άνθρωπος. Γιατί είναι κρίμα. Του ρίχνω ένα βρωμόξυλο. Αλλά είχα δουλειά, είχα πάει στην οδοντίατρο. Λέω θα τον πετύχω στο φανάρι να κάνει κανένα σενάριο. Ναι. Να πάω μπαμπαμ να του δώσω 2-3 και να μπω στο Κόρντομπα να φύγω μετά. Να του τις ρίξω και να φύγω. Λέω μετά όμως. Το μετάνιωσες. Λέω θα καλός με περιμένει. Άνθρωπος. Θα με περιμένει, θέλω να δώσω και ένα CD. Α, θα μπλεκες. Δεν μου λες, μα ήπια ναι, εσένα οι παππούδες σου. Εσένα οι παππούδες σου από εκεί δηλαδή φύγανε, ήρθαν Θεσσαλονίκη κατευθείαν. Θεσσαλονίκη, ναι. Πιο πολύ πήγανε Λίμνο και Αθήνα. Ναι, Λίμνο και Αθήνα. Ναι. Δεν μου λες, εκεί μπόρεσες να βρεις, ας πούμε, το πατρικό, το σπίτι. Ναι, ναι, πήγα το βρήκα, άσε με έπιασε μια συγκίνηση. Εμείς το γαμόντο της υπόθεσης είναι ότι τα Δαρδανέλια έχουν ξεφύγει πάρα πολύ σε θέμα δόμησης. Δεν μπορεί να βρει τώρα τη δόμηση. Δεν μπορεί να βρει. Ενώ η Μάθητος έμεινε πιο πίσω. Εμένα η γιαγιά μου η Ζαμπέτα ήταν από τη Τραπεζούντα. Τραπεζούντα. Τράμζο Σπορτ. Μάλιστα. Και ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Τράμζο. Εσύ ήσουν από τα Βάθη. Βάθη. Καζανοκέφαλο. Ναι, ναι, τα Ταλοκέφαλο. Νικόλα. Ναι. Εμείς εκεί πέρα το προστατεύει ο Νέσκο την παλιά τη Μάθητος δηλαδή. Μπράβο, ναι, μπράβο. Και έχει, ναι. Είχε παλιά πολλά που κάνουν τούβλα. Και όποιος Ματιανός πάει εκεί πέρα, παίρνει και ένα τούβλο, γράφει Μάθητος ακόμα. Ναι. Είχα πάει το 13, το 15 είχα πάει, τότε που ήταν και οι εκδηλώσεις που γινόντουσαν για τον πόλεμο που είχε γίνει το 15 ναι, με την Αντάν. 100 χρόνια. 100 χρόνια ναι. Και είδα ότι απέναντι είχαν φτιάξει ένα πάρκο που είχε τις αναπαραστάσεις του πολέμου εκείνης της εποχής. Τους πολεμιστές, ναι, ναι, ναι. Τώρα θέλω να πάω Μάθητο, να πάω Δαρδανέλια φέτος και Ύμβρο θέλω να πάω. Και στο Σκηνούδι. Θα με πάρει μαζί. Ναι, σίγουρα, 100%. Άμα πάμε με το Ραπτόπουλο εκεί πέρα, μπορεί να μας βάλουν. Και φίλε, με το Ραπτόπουλο δεν είναι να βγαίνεις από Θεσσαλονίκη, το λέω εγώ. Αν θέλεις. Να λέω δουβού. Μην τολμήσεις, λέει, και πας στα Δαρδανέλια. Τελειώσαμε. Τίποτα απέναντι, θα γίνει πόλεμος. Δεν υπάρχει, άστο. Αυτό τώρα έχει συνηθίσει, φίλε, τον Έλληνα. Και άμα δει τον Τούρκο πώς φέρεται, θα έχουμε προβλήματα. Μας κλείσε κανένα κελί εκεί, πώς λέγονταν την ταινία, Εξπρέσο του Μεσονυχτίου. Μας... Άσε φίλε, δεν είμαστε κάτι τέτοια. Λέγε.
Βγάλω τον Χατζινάκο για να μα δώσει για το υλικό τι θα γίνει. Ο Χατζινάκο έχει κάνει σύμβαση με τον διάβολο, το λέω εγώ να το ξέρει. Πληρώνεται ρε για αυτά που λέει. Δεν πληρώνεται ρε. Τζάπα τα λέει. Έρχεται στο μαγαζί ο κόσμο και θα τον αγαπάει. Αυτά να πούμε, είναι. Κάνει, κάνει και... δηλαδή τον καραμουρτζίνο τζάμπα. Κάνει τζάμπα, ναι. Λοιπόν, Μαϊτιανέ. Τα λέμε, τα λέμε στην πορεία. Λοιπόν, λοιπόν, κανόνισε με τον πρόδρομο. Ποιο πρόδρομο? Τον μπαμπά του Πέλκα. Ναι. Το χρωστάω τραπέζι, το λέω να το ξέρει. Ναι. Ναι. Πού θα μα πα? Όπου γουστάρετε. Λοιπόν. Έχετε καλές ταβέρνες εκεί είναι μάλλον. Καλές ταβέρνες έχουμε. Ναι. Το θέμα έλα, είναι. Πέρα. Περίμενα ρε, να μας πει για τις ταβέρνες. Λέγε ρε. Έχουμε καλές ταβέρνες. Το θέμα είναι τι θες να φας. Έλα, εσείς τι θέλετε να φάτε. Θα ρωτήσουμε ο πρόδρομος τον... κρεατοφάγος έμαθα. Θα ρωτήσουμε τον πρόδρομο. Πρώτα τον πρόδρομο και περιμένω. Εντάξει. Το χρωστάω τραπέζι. Έγινε. Από το 2004. Έγινε. Καλημέρα. Έλα ραφ, καλημέρα. Αλβανός είσαι. Τι είπα, με έβαλε την κάρτα, τι κάρτα ιστορία. Τι κάρτα, λοιπόν, τι κάρτα. Ήμουν, από ποιο μέρος της Αλβανίας είσαι? Ορίστε. Από ποιο μέρος της Αλβανίας είσαι? Ελμπασάν. Ελμπασάν. Λοιπόν, ήμουνα στο Ελμπασάν πριν από ένα μήνα. Πουλούσε λάδια στο Ελμπασάν. Πήγα στο Ελμπασάν. Ναι. Λοιπόν, ξέραν το Φωτόπουλο το Μίμι. Ραπ. 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 Λέγε ρε. Μα, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, Ο Αλβανός είσαι, ποιος είσαι? Αυτά Αλβανό είμαι κόρε. Είσαι Αλβανό εσύ, το ξέρω. Πού γνωρίστηκε? Αυτά εσύ, Ενίκο, Ενίκο, αυτά εσύ, το ραπ λέω, ρε. Ναι, λέγε, λέγε, σ' ακούω εγώ, σ' ακούω. Ο φροντιστής τα τρίκαλα, ρε. Φροντιστής τα τρίκαλα, ρε. Βρωμιάρη, έχεις εξαφανιστεί, ρε Βρωμιάρη, πού είσαι? Ρε Βρωμόσκυλο, Ελμπασάν. Ελμπασάν. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Τι βρωμερό χωριό αυτό το Ελμπασάν, ρε φίλε. Τα σκουπίδια, τι σκουπίδια είναι αυτά. Τα τώρα αυτά τα σκουπίδια. Καλά, ρε φίλε. Εγώ μένω Ελμπασάν αρένα, ρε. Δείτε αυτό το γήπεδο. Ελμπασάν αρένα. Τι Ελμπασάν αρένα, ρε φίλε. Αυτό το γήπεδο να πούμε. Θύμιζε να πούμε. Φωσκότοπο να πούμε. Ελμπασάν αρένα. Θέλει εθνική Αλβανία, κύριε. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Ελμπασάν αρένα. Ρε φίλε. Που έχετε τέτοιο γήπεδο εσείς? Τι τέτοιο γήπεδο ρε φίλε, το βράδυ που ήταν ένα αγώνα τα τραχτέρ είχαν ανάψει. Από το Χαριλάου καλύτερο χορτάρι έχει. Γιάννη, καλύτερο χορτάρι από το Χαριλάου. Παίζανε νυχτερινό αγώνα Έλμα Σαν Σκέτερ Μπέου και ανάψαν τα τραχτέρ για να βλέπει. Το μαλάκι. Φύγε. Επόμενη γραμμή. Ένα μπάγιο 40 ρε φίλε, δεν είχε ρεύμα μετά τις 10 η ώρα. Το Χαριλάου καλύτερο χορτάρι. Τι γίνεται ρε φίλε. Και δεν χρωστάνε τη ΔΕΗ 1,5 κόμμα. Σοβαρά. Σαν του Αργιανού, βέβαια. Ο Αλβανός, ωραία. Αλβανέ, πλάκα κάνουμε. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε, γραμμή. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Να είσαι ο Πασόκος. Να είσαι ο Πασόκος. Λοιπόν, Νικολάκη, καλά είσαι. Καλά, παλικάρι μου. Καλά. Θέλω να μου εξηγήσεις. Ναι. Γιατί θα σπάσεις τα δόντια του Σκοπιανού. Εγώ ρε, έτσι γούσταρα. Ρε. Ήθελα καυγά να κάνω. Ήθελα να στραβώσει, έχει καιρό να μαλώσει. Ήθελα να μαλώσω. Τι θέλει. Ήθελα να μαλώσει. Ήθελα να τραβούσε ο οργανισμό του, ρε παιδί. Αυτό το παράδειγμα μουσική ήθελα να το κατεβάσω. Σου λέει καλά, παίρνει σκουφάλα Σκοπιανέ. Έχει δίκιο το Νίκο. Τι κάνω, δεν σε παίρνει μαζί του. Ναι, τι α σε κάνω τώρα. Δεν πρόλαβα. Έχει δίκιο ο Νίκο που δεν σε παίρνει μαζί του. Τρελό, ρε. Δεν λέω. Τον πήγα εκεί. Εμένα ο πατέρα μου Τούρκο έχει δίρει. Ναι. Στην εθνική ενόπλων. Ναι. Όχι, αφού υπάρχει λόγο. Ελλάδα-Τουρκία. Στο Ιράν ναι. Παίζανε εθνική ενόπλων. Oh. Αναπληρωματικός ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Oh. Τουρκία-Ελλάδα 1-0. Θέλει 10 λεπτά να λήξει το παιχνίδι. Oh. Και κάνει καθυστέρηση ο Τούρκος ο τερματοφύλακας. Σηκώνει το μηταράς, του τρωβάει ένα μπερντάκι. Λέει στο καφέ, έχεις δίρει Τούρκο ρε? Όχι λέει, δεν, εγώ έχω δίρει. Έχω δίρει Τούρκο. Έχω δίρει Τούρκο λέει. Ακούς. Ναι. Άμα υπάρχει λόγος, ναι, ρε παιδί μου να το κάνει. Χωρίς να υπάρχει λόγος. Ούτσενα, όταν βγαίνουμε με τον Ραπτόπουλο οπουδήποτε. Σάββας Θεοδωρίδης, τερματοφύλακας. Σιδέρι σεντερφόρ. Κατάλαβα. Πώς το λένε. Την εποχή των δεινοσαύρων. Την εποχή των δεινοσαύρων. Λοιπόν, Ούτσενα, όποτε βγαίνουμε με τον Ραπτόπουλο, γίνεται μεγάλο ασυρμάς, ρε φίλε. Τι καλά θα πω. Κάνει ο Αυστραλός να του φέρει τα χάπια. Τα χάπια, ποια χάπια, ρε φίλε. Ποια χάπια ρε φίλε. Ούτε κουμπιά δεν τον κάνουμε. Δεν μου λες Νικολάκη. Ναι. Τώρα εσύ συμφωνείς με τον προπονητή μας, ναι ή όχι? 100% συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Μήπως ξεφεύγει λίγο? Δεν ξεφεύγει καθόλου. Δεν ξέρω. Απλώς σε ρωτάω. Ειλικρινά σου λέω. Κοίταξε να δεις. Επειδή εγώ ξέρεις είμαι πάρα πολύ αυστηρός σε πολλά θέματα.
ειδικά σε θέματα δεοντολογίας. Ναι. Θα μπορούσα να πω ότι, να βγω και να πω ότι ο Λουτσέσκου είναι γραφικός ή οτιδήποτε, αλλά επειδή το αίσθημα της αδικίας για τη δουλειά που έκανε, επειδή πιέστηκε πάρα πολύ, ναι, επειδή στην αρχή τον κυνηγήσανε πολλοί δημοσιογράφοι, σωστό, και γενικά τον κυνήγησε και ο ΠΑΟΚ από μέσα, αισθάνεται πάρα πολύ ότι είναι αδικημένος. Τον κυνήγησε, τον κυνήγησα. 8 μάτς φιλικά τον έκανε. Τον κυνήγησε ο ΠΑΟΚ. Κοίταξε, οπωσδήποτε. Και μια χαρά ο ΠΑΟΚ. Άιντε τώρα. Του κακοφάνηκε τα δύο ντέρμπι μέσα στην Τούμπα. Του κακοφάνηκε, ναι. Γιατί δεν του δόθηκε ευκαιρία να αποδείξει ότι δεν μπορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ Παλικαρίσια. Του κακοφάνηκε αυτό. Του παίξε κόλπο. Δηλαδή να σου πω κάτι, ρε Κωστή. Είναι σαν να λέμε ότι εσύ προετοιμάζεσαι να παίξεις έναν αγώνα. Ναι, τον είδα και με την άγγελο, ρε, με ένα βουνό. Ναι. Έτσι προετοιμάζεσαι να παίξεις. Ναι. Και λες θα τον παίξω έτσι, θα τον παίξω αλλιώς. Ναι. Λοιπόν, και μόλις ανεβαίνεις επάνω στο ring, ο άλλος το παίζει παρθένα και φεύγει. Ναι. Και χάνεις εσύ τον αγώνα. Ναι. Λες μπορούσα να το δίνω, ρε φίλε, και δεν τον έδινε. Ναι, αλλά τη γλίτωσε, μπορεί να έτρωγα και ξύλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά. Από τον Ολυμπιακό υπήρχε και περίπτωση να φας ξύλο. Από την ΑΕΚ, ναι. Γιατί από την ΑΕΚ την πήγε ένα κολοφεράτσα με τον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός κότεψε και δεν μ' αρέσει αυτό που κάνει τώρα για την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Άστα τώρα αυτά με τώρα. Να αφαιρεθούν βαθμοί και τέτοια. Άστα τώρα την ΑΕΚ. Τα δικαστικά τώρα. Πάμε από την γραμμή. Γεια σου, Ούτσενα. Έτσι. Έλα, φίλε. Άσε τώρα. Πέσαν οι γραμμές, τι γίνεται. Πέσαν οι γραμμές, ρε. Τι γίνεται. Καλημέρα. Βομβαρδίζεται το κέντρο. Μία γραμμή έμεινε και έχουμε ένα τέταρτο ακόμα. Πάμε. Βαράτε. Είναι ευκαιρία τώρα. Καλημέρα. Ούζο μαγεία. Ούζο μαγεία, καλημέρα. Το ήπιαμε ένα μπουκάλι, ρε φίλε. Μη το λες. Γεια σας, παιδιά. Νάτος. Γεια σας, κύριε Κώστα. Καλημέρα. Νάτος ο κύριος Κώστας. Πικραμένος. Χαιρετώ όλο το πάνελ. Έτσι. Και τον Γιάννη του Χιλιτίδη. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, λίγα λες για τη γενιά του Πολυτεχνείου. Εγώ. Ακόμα περισσότερα πρέπει να λες. Εγώ τώρα, άμα είχα τη δυνατότητα, θα τους έστελνα εξορία σε γυροκομείο, σε νησί, να πούμε. Εγώ θα σου πω κάτι. Ναι. Αυτά που σου λέω είναι original. Original. Δεν είναι ότι λόγια δεν του αέρα. Ναι. Ξέρεις πολύ καλά ότι 30 χρόνια έκανα παρέα με τον στρατηγό του Γουρλάκη. Ναι. Και έκανες και με τον Αλέφαντο παρέα. Ναι. Αυτός ήτανε στα γεγονότα του Πολυτεχνείου αρχηγός της ΚΙΠ. Ναι. Με το βαθμό του επίλαρχου, του ταγματάρχη. Ταγματάρχη, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, πέθανε ο Γρυλάκης, ε. Πέθανε, ναι. Έφυγε από τη ζωή, ναι. Πέθανε. Στα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Ναι. Το Πολυτεχνείο πρώτα το οργάνωσε η CIA. Η CIA. Η CIA. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν. Άρα οι κομμουνιστές ήταν συνεργάτες της CIA. Των Αμερικάνων δηλαδή. Των Αμερικάνων, φίλοι. Δεν το ξέραν αυτοί. Δεν υπάρχει. Α, ήταν βλάκες δηλαδή. Μάλιστα. Αυτοί δεν το ξέραν. Τα χαϊβάνια. Αυτοί νομίζαν λοιπόν, ότι άλλα πράγματα. Έτσι νομίζαν. Εγώ το ρώτησα. Ναι. Το στρατηγό. Γιατί από τις πρώτες μέρες δεν τους κόψανε το φως και το ρεύμα. Ποιο φως, ποιο ρεύμα. Κάτω μέσα στο Πολυτεχνείο. Μέσα στο Πολυτεχνείο. Τι είπε ο Γρυλάκης. Να διψάσουν. Ναι. Σε τρεις μέρες θα βγαίναν σαν τους αρουραίους. Ε, βέβαια. Μάλιστα. Μου λέει ότι συλλαμβάνανε οι του Παπαδόπουλου οι εσατζίδες, ναι, πολίτες, τους πηγαίνανε στην αστυνομία, ναι, και τους παραδίδανε και φεύγανε, και επειδή η αστυνομία ήταν με τη CIA οργανωμένη, τους άφηνε ελεύθερους. Μπες βγες γινότανε. Α, έτσι γινότανε. Ναι. Άρα ήταν στημένο το μάτς. Και ναι. Αυτό στημένο. Ο Μπέος ήταν τότε εκεί. Τι ήταν. Την πρώτη φορά το 1969. Ναι. Ούζο μαγεία. Ο Παπαδόπουλος είχε φιλοαραβική πολιτική. Και στον πόλεμο Ισραήλ Αράβων του ζήτησαν οι Εβραίοι τη Σούδα. Σούδα. Στην Κρήτη τη βάση. Ναι. Δεν την έδωσε. Δεν την έδωσε. Και την πλέρωσε. Το 73 το ίδιο. Πάλι. Πάλι. Και πήραν την απόφαση να τον στείλουν. Βέβαια. Πήραν την απόφαση να τον στείλουν. Αδιάβαστο. Ναι. Και το στείλανε. Να ξέρετε, ναι, μου είπε στρατηγός, Χούντα είναι αυτή η κυβέρνηση, ναι, η
η στρατιωτική η οποία ρίχνει μια στρατιωτική κυβέρνηση. Ο Παπαδόπουλος δεν ήταν χούντα, ήταν απλώς δικτάτορας στρατιωτικός. Μάλιστα. Ναι. Δίκιο έχει, βέβαια. Σε αυτό που λέει ο Κυρκός έχει απόλυτο δίκιο. Ο Ιωαννίδης ήταν χούντα. Ο Ιωαννίδης είναι χούντα, ναι. Ο αχυράνθρωπος... Γιατί ρίχνει το δικτάτορα. Ο αχυράνθρωπος αυτός ήταν χούντα. Λοιπόν, επειδή το 74... Κύριε Κώστα, εγώ να σας κάνω μια ερώτηση σε αυτό το κομμάτι. Λίγο να τελειώσω. Κάτσε να το πει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το 1974 στην επιστράτευση ήμουν αρχηγός άρματος. Έτυχε 66 με 68 που υπηρέτησα, 29 μήνες και 10 μέρες, 24 μήνες θητεία, 3 μήνες ειδικότητα και 70 μέρες φυλακή της αμλοχίας, άμα ήμουν στρατιώτης ακόμα θα υπηρετούσα. Μάλιστα. Λοιπόν, ότι λέει ο κύριος Συρίγος ότι ρίξατε ζάχαρη στα τάγκ είναι μύθος φαντάζομαι. Ο Συρίγος είπε, Γιώργο, βέβαια. Αυτό έγινε στα σύνορα. Όχι, δεν λέει ψέματα. Αυτό έκανε. Αυτό έγινε στα σύνορα, όχι στον Καλατάσου που ήμουν εγώ. Ο Συρίγος δεν είναι ψεύτης, πάει, τελείωσε. Ναι. Εγώ ήμουν στον Καλατάσου. Ναι. Αυτό πλάκα κάνει μου. Επίτηδες αφού μιλάμε και στο τηλέφωνο στο σπίτι. Ξέρω, σας ακούω εγώ, μη στεναχωριέσαι. Επίτηδες θα λέει, πρε, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να σου πω, στην Πεντάπολη Σερών που ήμουν στην επιστράτευση, ναι, ο πυροβολητής που είχα, ναι, και υπηρετούσε τη θητεία του, μου έλεγε στα γεγονότα του πολιτισμίου, ήταν στο δεύτερο άρμα, το πρώτο άρμα ήταν που γκρέμισε την σιδερένια την πόρτα και αυτός ήταν στο δεύτερο άρμα. Μάλιστα. Όταν μπήκαμε μέσα λέει, δεν μπορεί να φανταστείς τι συναντήσαμε. Από προβλήματα, από ακαθαρσίες, μη συζητάς. Εγώ κύριε Κώστα να σε κάνω μια ερώτηση σε αυτό το κομμάτι, γιατί χρόνια θέλω να σου την κάνω αυτή την ερώτηση, ναι, γιατί ξέρω την ιστορία σου. Εάν η μοίρα, ο Θεός, η συγκυρία το έφερνε να είσαι εσύ το άρμα μπροστά από την πόρτα του Πολυτεχνείου, τι θα έκαμνες? Είναι μια σκληρή ερώτηση που σου κάνω, αλλά θα τους αν έλεγε, θέλεις να μου απαντήσεις. Περάστε δίπλα να περάσω, να πούμε μη σας πατήσω. Δύσκολη ερώτηση είναι, είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσεις. Ναι, να αποφασίσεις. Είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσεις να σκοτώσεις συνάνθρωπος. Μάλιστα. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά θα σου πω μόνο ένα πράγμα και να τελειώνω. Αν σκοτώσεις άνθρωπο, πρέπει να σου κάνει σε προσωπικό επίπεδο ζημία. Τώρα για πολιτικούς, άκουδο. Για πολιτικούς. Αρέσει και στρατιώτης, ρε Κωστή. Εγώ θα σκότωνα άνθρωπο. Εκτελείς διαταγές. Όχι. Εγώ θα σκότωνα άνθρωπο μόνο αν μου έκανε ζημία στο παιδί μου. Ναι. Θα λίγο Κωστή. Ναι, άλλο για να το σκοτώσω, δεν θα το σκότωνα. Σε καμία τον περίπτωση. Άκουσε με να σου πω. Παρακαλώ. 6 χρόνια. Ναι. Δημοτικό και 6 χρόνια γυμνάσιο Λύκειο, ναι, και το ένα παιδί και το άλλο, εγώ στην γιορτή του Πολυτεχνείου δεν τα έστελνα. Παίρνετε απουσία από τον παπά σας, από τον κεδεμόνα σας. Εγώ έκανα καυγά στο κολέγιο που πήγε η Ελληνούλα, στο πώς το λένε, Καλαμαρί, όταν κάνανε γιορτή του Πολυτεχνείου και την κάνανε κομμουνιστική γιορτή. Σηκώθηκα πάνω και λέω εδώ, λέω κουμούνες. Εδώ απαγορεύεται, λέει το Υπουργείο. Μόνο το Υπουργείο σου, λέω, εγώ πληρώνω εδώ 6.300. Τι Υπουργείο, μωρή. Ναι, αλλά. Α, παράτα με τη λέω, ναι, Υπουργείο, αλλά... μου κάνει την κόρη αριστερή, να πούμε. Κύριε Άμα Κώστα, θέλει να γίνει, ας γίνει από μόνη. Δύσκολη απόφαση, λοιπόν. Θέλει να γίνει, πάω και έγινε μόνη της. Αν μου την κάνεις εσύ, πάω με το ζόρι, έγινε. Μου την κάνεις αριστερή με το ζόρι. Πάω από εδώ πέρα, Κωστή. Ναι. Αν θέλεις να μ' ακούσεις, επειδή είσαι άτομο με αρχές, μην το στέλνεις εκείνη τη μέρα στο σχολείο, ρε παιδί μου. Ας πάρει απουσίες μια φορά. Τώρα εγώ μπορώ να πειθαρχήσω εγώ. Τώρα θα βγουν οι κομμουνιστές και θα γίνει χαμός. Δεν πάνε να κάνουν έρωτα οι κομμουνιστές. Πάμε επόμενη γραμμή. Γεια σας κύριε Κώστα. Κομμουνιστές και χριστιανοί, ουτοπικοί τύποι. Όχι και ουτοπικοί. Εγώ ουτοπικός είμαι δηλαδή. Δεν ξέρω, η κουμπάρα σου ομόρφη είναι. Όμορφη είναι. Άμα σου κάτσει σταυροπόδι θα κοιτάξει. Έχω τη γυναίκα μου και την κουμπάρα. Τέλειο. Είσαι χριστιανό. Εκείνο είναι το. Αυτό είναι. Έβαλε τη βούλα. Έβαλα τη βούλα και πέρασα τι εξετάσει. Εντάξει. Τέσσερι ναι, εσεί κύριε που μιλάτε. Ναι. Εάν θέλετε ο Ραπτόπουλο, άνθρωπο με αρχέ. Ναι. Κάκι. Με ξέρει ρε καθήκη εμένα. Τι θε. Με ξέρει ρε καθήκη σε προσωπικό επίπεδο. Εγώ θέλω να σε κάνω. Εσύ θες να με κάνεις μπαόλο στο ξύλο, αλλά στο ένα μέτρο άλλα θα μου λέει. Ναι, αλλά κοίταξε τώρα. Άμε έχεις... στο διάλογο. Περίμενε, πρωί, ρε, περίμενε. Έχεις πιει ένα ουισκάκι τώρα και μπερδεύεσαι. Ίσα.
και προηγουμένως βγήκες και έβρισες. Άμα βρω το τηλέφωνο σου τώρα και έρθω έξω από το σπίτι σου και σε κατεβάσω τη μάπα, θα φταίω εγώ. Με ξέρεις προσωπικά, ρε καθήκη. Ξέρεις τι πρόβλημα έχει ο άνθρωπος, ρε καθήκη. Ξέρω τι πρόβλημα έχει. Ότι δεν τον έχω στα δύο μέτρα. Εντάξει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Άντε από εκεί πέρα. Άντε από εκεί πέρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Άντε, ούζο μαγεία. Πάμε. Μάλιστα. Ναι. Ορίστε. Μ' ακούτε. Μάλιστα. Σας ακούμε, κύριε. Σας ακούμε. Προστή. Μάλιστα, κύριε. Ναι. Για το στομάχι αλγών. Αλγών. Πού να το βρει το αλγόν. Πού να βρει το αλγόν. Πού να βρει το αλγόν. Και το καλμόλ, ρε φίλε. Και την καλμαλίνη. Καλμαλίνη. Γιαγιά μου έπαιρνε καλμαλίνη. Γιαγιά μου η Ζαμπέτα έπαιρνε καλμαλίνη. Πονοκέφαλο. 94 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Ναι, καλμαλίνη. Μία λέξη τη συζήτηση γίνεται. Τι ναι. Πίκρα είχε αυτή η καλμαλίνη, ρε. Πόπο, δεν ήταν. Είχε πει καμιά φορά καλμαλίνη. Δύο-τρεις φορές. Πόπο, πόπο. Τι πίκρα ήταν πίκρα, αυτή. Πίκρα, πίκρα. Παιδιά, ναι. Θα σας πω ένα περιστατικό εδεσαϊκό στην Αλβανία. Αλβανία. Εδεσαϊκό. Ναι. Ναι. Τότε Αλφα Εθνική έπαιζε Κόλεφ, Πάπριτσα. Ναι. Νομίζω Αναστασιάδης προπονητής. Ναι. Μπέτας έπαιζε ο φίλος μου, Μπέτας. Ναι, από τα εσόβαλτα. Ναι. Ο ανεψιός μου. Ποιος, ο Μπέτας. Ο Γιώργος, ναι. Πεχταράς ο Γιώργος. Τον είχα συμπαίκτη στην ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟΚ. Με αρίστα είχε δυναμική. Όμως κάποια. Είχε κάποια, ναι. Ναι. Αριστεροπόδαρος, διεισδυτικός. Ναι. Είχε κάποια κουσούρια. Κουσούρια είχε, ναι. Είχε κάποια θεματάκια, ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, ήταν. Λοιπόν. Εντάξει, το παιχνίδι 0-0. Πάει παράταση, μπαίνονται, κερδίζει ο Εσέκος. Ναι. Η ουσία. Μπαίνει η Αλβανία στο λεωφορείο. Παιδιά είχαν σώμα με ξύλα. Στο λεωφορείο μέσα. Τότε δεν είχα. Τότε λοιπόν, δεν είχα παιδιά, γελάτε. Γελάτε. Γελάτε, αλλά αυτά που έζησα στη Βόρειο Ήπειρο πριν από ένα μήνα ήταν κωμικοτραγικά. Ένα θα σας πω μόνο, δεν θα πλατιάσω την κουβέντα. Στους Άγιους 40, το καθεστώς του Χότζα, ναι. Τι έλεγε στους Αλβανούς. Πότε ήτανε. Ήτανε μέχρι το 91 νομίζω, κάπου εκεί. 93, μέχρι το 93, ναι. Ναι. Λοιπόν, έλεγε, γιατί οι Αλβανοί δεν είχαν κολόνες της ΔΕΗ, φωτισμό και τα λοιπά, ναι, ναι. Μετά τις 10 το βράδυ. Βλέπανε λοιπόν τα φώτα της Κέρκυρας και τι λέγανε, Κωστή. Βλέπετε τους Έλληνες απέναντι. Τους υποχρεώνουν να δουλεύουν και το βράδυ και τους βάζουν φώτα. Ενώ εσείς το βράδυ κοιμάστε. Λέγανε στους Αλβανούς. Η τραγουδίστρια αυτή που τραγουδεί στην Κύπρο, πώς τη λένε? Η Φουρέιρα. Η Φουρέιρα, κυρία Φουρέιρα. Μπράβο, είδε το θεροτηλέφωνο, πάλι για αυτή. Λέει, τι είναι αυτό, δεν ήξερε τι ήταν. Δεν τους επέτρεπα να φάνε λευκό ψωμί. Και μόλις ήρθαν στην Ελλάδα οι Αλβανοί, τρώγανε από 3 καρβέλια ο καθένας, ρε φίλε. Τι έχουν τραβήξει αυτοί οι άνθρωποι εκεί πάνω. Ξέρεις τι σκληρογλώσσες είναι Αλβανοί. Ναι, έτσι μάθανε όμως. Δυνατοί άνθρωποι και εργατικοί άνθρωποι. Πάμε σε ένα μέρος, παιδιά. Λοιπόν, στη Δερβίτσανη επάνω, φτώχεια καταραμένη εσύ μιλάμε. Τι πήγες να κάνεις εκεί? Πήγα για διαφόρους λόγους. Και για δουλειά και για άλλους σκοπούς. Ναι. Λοιπόν, Ελμπασάν πήγες. Ορίστε. Ελμπασάν έχεις πάει. Ελμπασάν πήγα. Ελμπασάν, Κοριτσά, Άγιους 40 και Δερβίτσανη. Λοιπόν, άκουσε τώρα. Ορίστε. Υπάρχουν ναι. 400 στρέμματα, μια πλαγιά, η οποία από το 1940, φίλε, είναι ακαλλιέργητη. Και ρωτάω έναν παππού. Καλά, εδώ τόσα στρέμματα χωράφια, γιατί δεν τα καλλιεργείτε. Να φάτε λίγο ψωμί. Τι είπε. Και ξέρεις τι γύρισε και μου είπε. Τι είπε ο παππού. Περιμένουμε το ελληνικό κράτος από το 1940 να έρθει να μαζέψει τα κόκαλα των Ελλήνων στρατιωτών που έχουν πέσει εδώ στη μάχη, γιατί οργώνουμε και βρίσκουμε τα κόκαλα των ανθρώπων αυτών. Χιλιάδες άτομα, χιλιάδες. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί μιλάμε. Και οι φτωχοί αυτοί οι άνθρωποι σέβονται τα ιερά των Ελλήνων εκεί πάνω που τους έχουμε προδώσει. Προχθές ένα ντοκιμαντέρ Κωνσταντάρας. Ναι. Ναι. Ο οποίος ήταν στον πόλεμο στην Αλβανία. Και ο Παπαγιανόπουλος. Και ο Παπαγιανόπουλος ήταν. Και ο Παπαγιανόπουλος. Και έλεγε ο Κωνσταντάρας. 800, 1200, 1500, 100. Αυτά τα άτομα θυμάται το έλεγε που θάψανε σε ένα σημείο. Ναι. Τα νούμερα αυτά. Ναι. Τα θυμάμαι και να τριχιάζω. Όλοι οι Έλληνες, πιο πολύ κριτικοί. Πιο πολλά άτομα ήταν από την Κρήτη. Όταν θέλουμε να μάθουμε την ιστορία μας σαν Έλληνες και να καταλάβουμε εκείνες τις γενιές των 22άριδων, των 25άριδων, το τι τραβήξαν από το 1940 για να μην πάμε πιο παλιά και κάνουμε μία βόλτα σε όλα αυτά τα μέρη, τότε οι πέτρες μιλούν και τα χώματα μιλούν από μόνα τους, παιδιά. Να και ξέρετε. Να ζούμε εμείς ελεύθεροι, έτσι. Μπράβο.
Μπράβο. Και να ζούμε ελεύθεροι. Και σε πάντα βρίσκονται, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ανέκαθεν επί αιώνες, αυτοί οι πολιτικοί που μας κυβερνούν να καταστρέφουν ό,τι πιο ωραίο υπάρχει. Βγάζουμε εμείς για τους δικούς μας στόχους και σκοπούς. Εντάξει, για τους δικούς μας ξεχάσαμε είμαστε... παιδιά και το Σκοπιανό, ξεχάσαμε και τους Φαντάρους, τα ξεχάσαμε όλα. Το Σκοπιανό χάθηκε το όνομα. Χάθηκε τελείως το όνομα. Στη Μακεδονία δικό... κατέβηκε η ταμπέλα, σε λίγο θα κατέβει η ταμπέλα. Δεν ξέρω αν κατέβηκε. Πήγα ταμπέλα στο δικό μας Θεσσαλονίκη. Ναι, κατεβαίνει. Τελειώνει. Πάει. Τελείωσε. Καλό και βράδυ. Κάποιοι λένε τι κάνει ο Δήμαρχος. Τι καρακάνει. Ποιος Δήμαρχος, ρε. Δημόσιος υπάλληλος είναι ο Δήμαρχος, είναι κλητήρας. Τι να κάνει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Έχει λόγο. Ο ελληνικός λαός τι κάνει. Ο Θεσσαλονικιώτης, ο Γιαννιτσώτης, ο Βεργιώτης. Πας κλείνεις το δρόμο, πας φωνάζεις, πας διαμαρτύρεσαι και σε λένε γραφικό, σε λένε χρυσαυγίτη. Ακούς τον εθνικό ύμνο, δακρύζεις και σου λένε να πούμε είσαι εθνικιστής. Μπράβο. Κατάλαβες τώρα. Συμφωνώ και με τον πρόεδρο. Και πας επάνω στην Κοριτσά και βλέπεις 22 χρονών παιδιά στα μνήματα εκεί θαμμένα και λες ρε φίλε, δεν είμαι Έλληνας εγώ. Δεν αξίζει να είμαι Έλληνας. Για να μην κρατώ την γραμμή, για να ζούμε εμείς τώρα. Για να ζούμε εμείς. Έτσι, μπράβο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, παιδιά, καλό με θύμισες τώρα τα πατριωτικά μου αισθήματα μετά. Σου έβγαλε. Μετά άναψες, ναι. Τον πρόδρομο να είμαι βαθιά εθνικιστής. Ναι. Και άμα χτυπήσω ακόμα ένα ούζο μαγεία, εκεί να δεις τι θα γίνει. Πάμε στο τελευταίο. Πάμε. Το τελείωσες κιόλας. Βέβαια, δύο πήγες. Έχεις γίνει σαν το Λελίδι χειρότερος, ρε φίλε. Καλημέρα. Τι προσγείωση είναι αυτή, ρε φίλε. Καλημέρα. Δύο η ώρα ακριβώς. Καλημέρα, καλημέρα. Μα δεν υπάρχει ελπίδα. Έλα, φίλε. Σαν σήμερα, οπα, ξέχασα, ναι. Επειδή σε αναφέρατε για πολιτευτείο, σαν σήμερα 18 Μαΐου του 1967, ούτε ένα μήνα από την 21η Απριλίου, ναι. Ρίξαν τον Μαντιλαρά στη θάλασσα, τον Νικηφόρο. Ναι. Το δικηγόρο του Γέρο Παπαντρέου. Μάλιστα. Μην ξεχιόμαστε. Βέβαια, πού να το ξεχάσει. Σαν σήμερα. Τι το ρίξαν στη θάλασσα. Το Μανδυλαρά, ναι. Αυτό που λέει για σένα δεν είναι. Ο Νίκος το πιασέ και γι' αυτό το είπα. Και κάτι άλλο, Νίκο. Με όλο το σεβασμό του κ. Κώστα, ειλικρινά το λέω, και όταν βγαίνει και μιλάει, το σέβομαι και τον ακούω. Αλλά αυτό το γριλάκι. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να πούμε. Αυτό δεν είναι ο που είχε να κατευθεί με τα τηλέφωνα. Το Μητσοτάκι ο φίλος. Ναι, εντάξει, εντάξει. Αυτό δεν είναι που παρακολουθούσε τον Ανδρέα και τη Λένη τι κάνω στο κρεβάτι. Ο αυτός δεν ήταν, ήταν ο συγχωρεμένος ο Κούρης ήταν, τι έκανε. Ποιο Κούρης που είναι τώρα. Κοίταξε να δεις, άκουσε να δεις, Ούτζενα, εσύ είσαι βαθιά σοσιαλιστής. Κοίταξε, ο κύριος Κώστας είναι δεξιός και λίγο ακροδεξιός. Ναι. Εσύ ακούς τον για Νικηφόρο Μανδυλαρά, για υπόθεση Ασπίδα, ναι, για ναι, υπόθεση ναι. Κτλ. Νίκο, Νίκο, μην τα σκαλίζεις. Και κάτι άλλο. Συμφωνείς δηλαδή, έπρεπε να κόψουν το ρεύμα και το νερό στο Πολυτεχνείο στα παιδιά. Έπρεπε να τους έχουμε μέχρι σήμερα τον Ιωαννίδη. Όχι, έπρεπε να έχουμε την Δαμανάκη να την τάζουμε κάνει κοσακά. Κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δεις. Κάτσε, η ιστορία, η ιστορία ναι. Δικαιώνει αυτή τη στιγμή ναι. Τον Παπαδόπουλο, τον Μακαρέζο, τον Ιωαννίδη. Γιατί? Γιατί αυτοί που πήρανε την εξουσία λογικά εκείνη την εποχή την καπηλεύτηκαν, την πρόδωσαν, ναι. Την σπήλωσαν ναι. Και τι κάνανε με αυτό? Τον αγώνα που κάνανε τότε τον ναι. Πούλησαν ναι. Για μια χούφτα ευρώ. Σωστό. Κατάλαβες? Σωστό, κατάλαβα. Όταν ναι. Ο Παπανδρέου το 1980 μπήκε στην εξουσία. Ένα. Ναι. 81, συγγνώμη. Ναι, ναι. Μπήκε με προοπτική να δώσει στον Έλληνα φτωχό το όραμα να χορτάσει ψωμάκι κτλ. Ναι. Η μετά Ανδρέα εποχή είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει στο πολιτικό στερεό. Το υπογράφω, γιατί δεν το λες Σιμίτη, τι δεν το αναφέρεις. Γιατί δεν θέλω